Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Αγαπητές φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι, στο μικρόφωνο Δημήτρης Καζάκης. Μαζί μου σήμερα είναι ο Δημήτρης ο Καρούσος. Καλησπέρα και από μένα. Έχουμε να κουβεντιάσουμε, πιστεύω, σοβαρά και ενδιαφέροντα ζητήματα που συνήθως δεν τα ακούτε, διότι ζούμε σε μια γυάλα. Έχω αυτή την αίσθηση ότι το ελληνικός λαός γενικά ζει σε μια γυάλα που αντί για νερό είναι κάτουρα, δηλαδή τα κάτουρα των πολιτικών και της κυρία, μη συγχωρείς που το λέω έτσι, αλλά δεν είναι ούτε με καθαρό νερό. Είμαστε σε κατάσταση χρυσόψαρου, με μνήμη χρυσόψαρου, γιατί μιλάω από τον κόσμο και του λέω τι είχε γίνει από το 10 και από το 11 και με εντυπωσιάζει η άγνοια. Σωστά, έτσι είναι. Δεν σε λέει κάποιος προφήτη όμως ότι τα έχεις προβλέψει? Όχι, γιατί δεν τα ξέρανε τότε, δεν ούτε με ακούγανε τότε. Έτσι. Λοιπόν, και δεν με πειράζει, δεν είναι κάτι ότι δεν μας ενιώνει. Απλά και αυτό που με εκνευρίζει μια και θέλουμε να πούμε, αλλά να μην πριν μπούμε στην κουβέντα, να πούμε ότι η επικοινωνία μπορεί να γίνει με την εκπομπή στο μικρόφωνο dk@gmail.com. Ωραία. Μικρόφωνο DK με κάπα. Με K δηλαδή, μικρόφωνο dk@gmail.com. Όπως επίσης και στο 210-3428-676, 210-3428-676. Όποιος θέλει να πάρει τηλέφωνο και να συζητήσουμε ζωντανά εδώ στην εκπομπή. Πριν, για να ξεκινήσουμε λοιπόν, το πρώτο πράγμα που, η εικόνα που μου δίνει η κατάσταση σήμερα είναι ότι όντως είμαστε σε μια γυάλα όπου μας κάνουν την εξής, μας πουλάνε το εξής παραμύθι. Βγήκε τώρα στη συνέλευση των μετόχων της Τραπέζης Ελλάδος ο κύριος Στουρνάρας με το όνομα και είπε ότι το όλο πρόβλημα είναι η αξιολόγηση. Ότι θα γίνει η αξιολόγηση, γιατί με την αξιολόγηση έρχεται η ανάπτυξη. Μετά την αξιολόγηση. Μετά την αξιολόγηση. Ναι. Γιατί άμα ακούσει η ανάπτυξη ότι δεν έχουμε αξιολόγηση, δεν έρχεται. Δεν έρχεται. Α, όχι. Μας το έχει πει. Το έχει μηνύσει. Το ίδιο βγήκε και μας είπαν μετά και ο κ. Προβόπουλος σε μια ομιλία που έκανε. Αλήθεια, σε ποια χώρα. Με συγχωρείς, ναι. Αυτό το πράγμα. Γιατί ξέρεις και ξέρω, αλλά να τα ακούσουν. Σε ποια χώρα κεντρικός τραπεζίτης μετά προσλαμβάνεται από τράπεζα? Νομίζω Ελλάδα λέγεται. Δεν είμαι σίγουρος. Είναι εντυπωσιακό το ότι ο κ. Προβόπουλος, κεντρικός τραπεζίτης, να προσλαμβάνεται από την Εθνική μετά. Ναι, δεν είμαι σίγουρος. Δηλαδή, εγώ στις ΗΠΑ που είναι η Μητρόπολη του καπιταλισμού, ναι. Έτσι και γίνει κάτι τέτοιο, λέγεται, πώς θα το λέγανε, διαπλοκή. Καλά, πολλά είναι εκεί πέρα. Εγώ δεν θέλω να αφήσω και ασχολιάσω, δεν έχει σχέση τώρα βέβαια με τα οικονομικά, αλλά με ενόχλησε πάρα πολύ όταν βλέπεις υπουργός να αφιερώνει τραγούδια μέσα από το Facebook για... Αυτό δεν το ξέρω, για πες το. Για ξανθά ανήλικα μωρά. Και να μην γίνεται τίποτα. Δεν το ξέρεις, δεν το έχεις. Όχι. Και απλά να κατεβαίνει μόνο η ανάρτηση και ο υπουργός να μένει στη θέση του. Εμένα ήταν κάτι που προσωπικά με ενόχλησε πολύ και μου κάνει εντύπωση. Δεν το ξέρω. Γιατί... Ποιος υπουργός ήταν αυτός? Εντάξει, θα το βρούμε. Όποιοι ενδιαφέροντας το κοιτάξουν στο διαδίκτυο. Έγινε ένα θέμα κάποια στιγμή, αλλά το μόνο που είδα να κατεβαίνει ήταν η ανάρτηση, βρε Δημήτρη. Και ξέρεις τι θέλω να πω. Με συγχωρείς, να πω το εξής. Να πω το εξής, ότι σε οποιαδήποτε άλλο κράτος του κόσμου δεν θα γινόταν σούπερ θέμα αυτό. Δεν θα υπήρχε σούπερ θέμα.
Δεν θα ήταν όλες οι οργανώσεις υπέρ των παιδιών, υπέρ των δικαιωμάτων των παιδιών, δεν θα βγαίνανε. Απλά να κατέβει η ανάρτηση, εκεί έχουμε φτάσει. Θα είχε συλληφθεί. Βλέπω σύμβουλος, τώρα προσελήφθη σύμβουλος καινούριος του Πρωθυπουργού. Δεν με πειράζει εμένα που ήταν αδιόριστος εκπαιδευτικός ο άνθρωπος. Αυτό είναι εντάξει. Αυτό, είναι θέμα. Ούτε με πειράζει που είναι σερβιτόρος, ούτε αυτό με πειράζει. Αλλά με τι γνώση αυτός ο άνθρωπος θα συμβουλεύει τον Πρωθυπουργό, και δηλαδή η αξιοκρατία πού είναι? Έδωσε κάποιες εξετάσεις, έχει κάποιο καλό στοιχείο στο βιογραφικό του να πάει να διαπραγματευτεί με τα φαντ? Στο Facebook, το μόνο που έβλεπα στο Facebook και κυκλοφόρησε πάρα πολύ ήταν ότι είχε γράψει μάλιστα σε ένα post ότι παρακολουθεί πολύ Μενεγάκη και κάνει τα σχόλια για τα παπούτσια της, για το ένα, για το άλλο, για τον ντύσιμο της Μενεγάκη. Και μου κάνει εντύπωση, αυτό θα συμβουλεύει, και ότι ήταν παιδικός φίλος του Πρωθυπουργού. Αυτός ο άνθρωπος θα συμβουλεύει. Βέβαια θα συμβουλεύει. Για τα παπούτσια πρέπει να φοράει ο Πρωθυπουργός. Τι είπε τελευταία η Μενεγάκη, δηλαδή, κάποια στιγμή, δεν πρέπει να μπαίνουν άνθρωποι με γνώσεις, άνθρωποι σε κατάλληλες θέσεις, άνθρωποι με αξιοκρατία. Προϋποτίθεται ο άνθρωπος να έχει. Μπορεί να έχει, δεν κακόλογο. Όχι, εντάξει, αλλά προϋποτίθεται ότι είσαι κυβέρνηση. Δηλαδή θέλω να πω ότι υπάρχει κυβέρνηση. Ότι η κυβέρνηση αυτή έχει κανονιστική ισχύ, όπως λένε οι νομικοί. Δηλαδή παίρνει αποφάσεις. Ναι. Όταν δεν παίρνει αποφάσεις και είναι για βιτρίνα. Δηλαδή είναι τα δύο θέματα μέσα στην εβδομάδα που με ενόχλησαν πάρα πολύ. Δηλαδή δεν ξέρω πού πάμε. Δεν ξέρω ειλικρινά. Ειλικρινά δεν ξέρω ποιοι άνθρωποι θα πάνε να κάνουν διαπραγμάτευση. Πώς αυτός ο άνθρωπος θα πάει να καθίσει απέναντι από τα φαντς, απέναντι από όλους αυτούς, απέναντι από την Τρόικα, και θα συμβουλεύσει τον Πρωθυπουργό να κάνει τι? Τι κάλτσες θα φορέσει? Οργανώνω τις δουλειές που βλέποντας Μενεγάκη ήταν το post που έκανε. Δεν ξέρω. Δεν με ενοχλεί. Απλά λέω να υπάρχει λίγο αξιοκρατία, βρε παιδιά. Υπάρχουν τόσοι άνεργοι πτυχιούχοι. Τα παιδιά μας φεύγουν έξω στο εξωτερικό. Πώς ήταν φίλοι του Πρωθυπουργού? Παιδική μάλιστα. Και παιδική, ναι. Εγώ αναρωτιέμαι άλλο. Τι υποδηλώνει για έναν Πρωθυπουργό που έχει τέτοιους παιδικούς φίλους? Εντάξει, αυτό είναι άλλη συζήτηση. Ο καθένας. Εντάξει, αυτό είναι άλλη συζήτηση. Και δεν ξέρω, ίσως και να μην έπρεπε να το αναφέρω. Συγγνώμη κιόλας, βρε Δημήτρη, σου χαλάω τον ιρμό της σκέψης και την εκπομπή όπως ήθελες να την κάνεις. Αλλά ήταν δύο θέματα δηλαδή μέσα στην εβδομάδα που και με πείραξαν πολύ. Ως Έλληνα δηλαδή, και ως ψηφοφόρο του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, αν είχα ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ, τι περίμενα εγώ από τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ? Να πάρουν τηλέφωνο στο Μαξίμου και να σπάσουν τα τηλέφωνα και να απαιτήσουν οι ίδιοι κάποια πράγματα. Ναι. Δηλαδή σε ένα οποιοδήποτε πολιτισμένο κράτος ευρωπαϊκό αυτό θα γινόταν. Πρώτα απ' όλα προσβάλλει τον ίδιο ψηφοφόρο, νομίζω, όλη αυτή η στάση. Τον οποιοδήποτε πολίτη, δεν τον είναι οποιοδήποτε πολίτη, ναι. Έτσι. Ναι. Κοίταξε, καλά κάνεις και το λες αυτό το πράγμα, γιατί έχουμε, υπάρχει μια τακτική μυθιδρατισμού. Να δεσοπεδώσουμε τόσο πολύ όλα τα πράγματα, ώστε να τα δεχόμαστε. Τα δεχόμαστε όλα, ναι. Όλα είναι φυσιολογικά. Όλα είναι φυσιολογικά. Γι' αυτό και λέω ότι εντάξει, καλά κάνεις και το τέτοιο. Και ξέρεις, από τη μια ήθελα να κάτσω να γράψω κάτι, αλλά μετά λέω να γράψω ότι είδα εκείνη τη φωτογραφία που με συγκλώνησε, το παιδάκι να περπατάει στους δρόμους μόνο του. Ξέρεις, μιλώ για τα συνόδευτα παιδιά. Να περπατάει μόνο στους δρόμους που εμείς φτιάξαμε. Εμείς πληρώσαμε 10 φορές παραπάνω από την αξία τους, με δανεικά λεφτά. Έτσι. Και τα φτιάξαμε χάρη στο μεγάλο μας εθνικό ευεργέτη κατασκευαστή. Το εθνικό κατασκευαστή, όπως το λέμε. Που έχει βάλει μέσα και όρο στη σύμβαση ότι σε περίπτωση πυρηνικού όλεθρου, εκείνος θα αποζημιωθεί από διαφυγόντα κέρδη. Βεβαίως. Να δω από ποιον θα διαφέρω. Αυτό είναι τρομερό, δηλαδή, και να το σκεφτείς αυτή η σύμβαση. Δηλαδή πρέπει να διδάσκεται στα πανεπιστήμια, έτσι, δεν υπάρχει πουθενά. Και βλέπω, έχω εικόνα αυτό το παιδάκι να περπατάει μόνο το ασυνόδευτο και ο άλλος να αφιερώνει ξανθά ανήλικα μωρά. Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Έχει αυτό, για τα παιδάκια το είπε. Νομίζω ότι έχουν σιδοπεδωθεί τα πάντα και πλέον δεν μιλάμε, δεν διαμαρτυρόμαστε. Είναι αυτό που είπες. Τα δεχόμαστε όλα σαν να είναι απολύτως φυσιολογικά. Βέβαια, πρόσεξε να δεις. Δεν θυμάμαι τώρα ποιος γερμανός κλασικός φιλόσοφος το έχει πει, αλλά είμαι σίγουρος ότι είναι γερμανός κλασικός φιλόσοφος. Απλά δεν μου έρχεται τώρα στο μυαλό το όνομά του. Αλλά είχε πει το εξής. Είχε πει να φοβάσαι αυτόν που έχει σταματήσει να διαμαρτύρεται. Ναι. Αυτό να το φοβάσει. Ελπίζω να είναι αλήθεια. Λοιπόν, μακάρι, θα το δείξει και η πορεία. Άλλωστε, εδώ είμαστε εμείς. Δεν πρόκειται να γίνει κάτι άλλο. Απλά θέλω να πω ότι οικοδομείται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οικοδομείται μια εικόνα ότι το όλο θέμα είναι καθαρά ελληνικό. Ο Προπόπουλος μας το είπε. Είχαμε τρομακτικά ελλείμματα, φορτώθηκαν χρέη και λόγω αυτού του πράγματος το πληρώνουμε τώρα. Τα πράγματα δεν είναι έτσι.
Διάβασα πρόσφατα ένα άρθρο του Paul Craig Roberts, ο οποίος ήταν υπουργός της κυβέρνησης, νομίζω Clinton, εργασίας του Clinton, ναι, ήταν. Και δεν, ναι. Ναι. Λοιπόν, ο οποίος εξέθεσε σε ένα αναλυτικό άρθρο στην, αν θυμάμαι καλά, στη Wall Street Journal ήταν, όχι, στο The Nation, στην εφημερίδα The Nation, ξεκινούσε με την εξής απορία. Γιατί η Ελλάδα δεν κινείται δικαστικά εναντίον της Goldman Sachs και την περίφημη ιστορία, την περίφημη ιστορία με τα swaps. Έτσι. Αναφέρει πάρα πολλά στοιχεία, τα οποία δεν είναι τίποτα κουφά, είναι στοιχεία τα οποία ξέρει οποιοδήποτε έχει σχέση με τις αγορές. Μπράβο, με ποιο τρόπο έγινε και όλα αυτά τα πράγματα. Και αναρωτιέται το εξής. Βεβαίως λέει ο ίδιος ότι δεν θα λύσει το πρόβλημα της Ελλάδας με την έννοια ότι. Όχι, αυτό, αλλά θα ταρακουνήσει τις αγορές. Θέλω να σου πω δηλαδή. Φυσικά. Είναι σαν να παίρνεις ένα ξύλο, να το χώνεις στην φωλιά του φιδιού και να τον σίγουρα θα γίνει. Βέβαια, σίγουρα θα γίνει, βέβαια. Μα χρειάζεται όμως ένα κυρίαρχο κράτος πρώτα απ' όλα για να σωστό. Γίνει αυτό, έτσι, που σωστό. Να ενδιαφέρεται για το καλό των πολιτών του. Ύστερα μην ξεχνάς ότι εάν γίνει κάτι τέτοιο και οποιαδήποτε κυβέρνηση αποφασίσει να κινηθεί νομικά εναντίον της Goldman Sachs ή εναντίον του οποιοδήποτε έχει βλάψει τα συμφέροντα, έτσι, θα βγουν στην επιφάνεια και άλλα πράγματα για πολιτικούς που υπέρασαν. Βεβαίως. Ναι. Δηλαδή, οπότε θα πρέπει να αναγκαστικά να αποδοθούν ευθύνες. Αν κινηθεί εναντίον της Goldman Sachs, υποχρεωμένο να κινηθεί και εναντίον του κ. Σιμίτη. Υπάρχουν αυτεπάγγελμα. Δηλαδή, ο εισαγγελέας μετά θα δράσει από μόνο του, αναγκαστικά. Θα αναγκαστεί να δράσει ο άνθρωπο. Οπότε, ίσως είναι όλα αυτά καλύτερα για αυτούς να τα θάβουν καλά, να κρατάνε τον κόσμο. Και αν αυτό έχει βγει στον αέρα, γιατί θέλανε να στήσουν την ιστορία ότι δεν είναι κατεγραμμένα σωστά τα στοιχεία και να μας φέρουν τον κύριο Γεωργίου στην Ελστάτ, τότε γιατί αυτό το βγάλαν στην. Η Eurostat το βγάλε στον αέρα, για να τεκμηριώσει δήθεν ότι χειραγωγούνταν τα στοιχεία. Και άρα να μας φέρει τον κύριο Γεωργίου να μας φτιάξει την Ελστάτ. Την έφτιαξε. Κάτι εικόνα και ομοίωση. Από εκεί και πέρα τώρα, απλά λέω ότι έχουμε μια κατάσταση όπου προσπαθούν να μας πείσουν ότι έτσι και έρθει η αξιολόγηση, θα ανοίξει μετά ο δρόμος για την ανάπτυξη. Μάλιστα, ένας φίλος εδώ μας λέει το τελευταίο τροπάρι, το οποίο ο κύριος Χατζηνικολάου ως ηδήμων λέει για το πώς μπορεί η ελληνική αγορά και η οικονομία να ανακάμψει. Να στο διαβάσω λίγα, ναι, και έτσι να το σχολιάσω. Ναι, ναι, διότι είναι γνωστό, ο κύριος Χατζηνικολάου είναι ηδήμων σε αυτό το ζήτημα. Βέβαια. Για να μπει η ελληνική αγορά και πάλι στο ραντάρ της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, πρέπει να εκπέμψει ένα ηχηρό σήμα με την προώθηση μεγάλων ιδιωτικοποιήσεων και την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Ωραία, ξεπούλημα δηλαδή. Η χώρα πρέπει να απευθύνει ένα προσκλητήριο σε εγχώριους και διεθνείς επενδυτές που ενδιαφέρονται για περιουσιακά στοιχεία του δημοσίου, όχι επειδή αυτό υπαγορεύεται από τα μνημόνια και τις συμβάσεις που έχουν υπογράψει οι ελληνικές κυβερνήσεις μετά από απέτηση των δανειστών, αλλά επειδή, όπως δείχνει η διεθνής εμπειρία, οι αποκρατικοποιήσεις, εφόσον γίνονται με καλή προετοιμασία, διαφάνεια και σαφές πλαίσιο, αποτελούν ένα αποτελεσματικό αναπτυξιακό εργαλείο. Προσελκύουν φρέσκα κεφάλαια, καθιστούν πιο ανταγωνιστική την οικονομία και οδηγούν στη δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας. Προσωπικά μετά ξύπνησα. Γιατί δεν ξέρω κανένα παράδειγμα. Αν ξέρεις εσύ, πολύ ευχαριστώ. Όχι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω κανένα παράδειγμα τέτοιο. Γνωρίζω όμως ένα παράδειγμα από την ανάποδη. Γνωρίζω ότι η Γερμανία. Όλα τα παράδειγμα από την ανάποδη. Ανάποδη, έτσι. Ναι. Δηλαδή, γνωρίζω, ας πούμε, για τη γερμανική κρατική εταιρεία που ανήκει στο κρατήριο της, στο κρατήδιο της Δρέσδης. Που σε ποιο κρατήδιο ανήκει αυτή η γερμανική εταιρεία, που εξαγοράζει τα δικά μας τα λεφτά. Τα Φρόπορτ. Η Φράπορτ. Εξαγοράζει τα δικά μας. Είναι γερμανική κρατική εταιρεία. Οπότε, ναι, γίνεται αυτό που γράφει εκεί. Ξεπουλήσαμε τον όλο που δεν θυμάμαι για 8 δόσεις, νομίζω. Ναι, ναι, ναι. 8 δόσεις πληρώσαμε. Στην Κόσκο, άλλη κρατική εταιρεία. Άλλη κρατική εταιρεία, ναι. Αυτή. Τον δεν ξέρω, οτέ, άλλη, σε άλλη κρατική, άλλη κρατική εταιρεία. Δεν ξέρω γιατί οι άλλοι κρατικοποιούν και εμείς ιδιωτικοποιούμε. Ναι. Αυτό δεν το έχω καταλάβει. Όχι, κρατικοποίηση άλλου κράτους δεν έχουμε πρόβλημα. Δεν έχουμε πρόβλημα. Δεν έχουμε πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Να πούμε όμως ότι όλα τα μοντελάκια, τα νεοφιλελεύθερα που εφαρμόστηκαν με άγριο τρόπο και διαμέσου του ΔΝΤΑΦ κατά κύριο λόγο, αλλά και όχι μόνο, και την Παγκόσμια Τράπεζα σε όλη τη δεκαετία του 90, μας οδήγησαν στην παγκόσμια κρίση τη σημερινή, όπου διαβάζοντας στο Independent, όχι στο The Telegraph, την εφημερίδα, ένα άθρο του Mervyn King μόλις τις προάλλες, δηλαδή πριν 2-3 μέρες. Mervyn King είναι λόρδος και είναι ο αμέσως προηγούμενος διοικητής της Τραπέζης Αγγλίας.
λέει ότι οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι παταγωδώς αποτύχαμε. Να. Δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο αποτύχαν ή κατά πόσο έχουν αποτύχει όλα αυτά τα πράγματα ή κατά πόσο ήταν στημένα, γιατί εντάξει, κάθε κράτος πρέπει να υποδουλωθεί. Απλά εμείς ναι, προηγούμαστε. Εγώ το βλέπω κάπως έτσι. Δηλαδή, δεν διαχωρίζω. Όχι, τι λέει αυτός? Λέει ότι εμείς τι λέγαμε, εφαρμόσαμε ένα μοντελάκι που λέει ανοιχτές χρηματαγορές, να, να προκληθούν οι διεθνείς επενδύσεις οι οποίες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν συνθήκες αέναης ανάπτυξης της οικονομίας. Αυτό παταγωδώς απέτυχε. Ναι, απέτυχε, ναι. Και πάλι σου λέω, Δημήτρη, εγώ το βλέπω από τη... επειδή είμαι χρόνια μέσα στις αγορές και μέσα σε αυτό το πράγμα, επειδή διαχειριζόμουν κεφάλαια στο Λονδίνο, πιστεύω ότι το βλέπω τελείως διαφορετικά. Δεν βλέπω ότι έχει αποτύχει. Έχει αποτύχει για τον κόσμο και για το λαό. Σωστό. Είναι πολύ πετυχημένο για τα fans. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο γίνονται τυχαία όλα αυτά. Και να σου μιλάω, δεν σωστό, νομίζω να γίνονται τυχαία, γιατί είναι το ίδιο έργο. Το έχω ξαναδεί πάρα πολλές φορές. Και να σου πω ένα παράδειγμα. Εγώ πιστεύω ότι όλο αυτό, όπως το έχω δει, όπως το έχω αναλύσει, βασίζεται σε δύο πυλώνες. Ο ένας είναι χρησιμοποιούμε τα χρηματιστήρια του κάθε κράτους, έτσι, το χρηματιστήριο του κάθε κράτους, και κάνουμε υποτιμητική κερδοσκοπία με σκοπό να πλήξουμε τις αξίες, γιατί ξέρουμε ότι μέσα στα χρηματιστήρια υπάρχουν δημόσιες εταιρείες που ενδιαφερόμαστε να τις εξαγοράσουμε. Άρα, άμα τις οδηγήσουμε στον όλεθρο πλήττοντας τις αξίες, μπορούμε να τις εξαγοράσουμε πιο εύκολα. Και ο δεύτερος πυλώνας, ο πρώτος πυλώνας λοιπόν είναι υποτιμητική κερδοσκοπία στα χρηματιστήρια, και ο δεύτερος πυλώνας είναι δημιουργία μη βιώσιμων χρεών. Δεν έχει σημασία τι χρέη είναι αυτά, αν θα είναι χρέη στον κόσμο, αν θα είναι χρέη στις επιχειρήσεις, αν θα είναι χρέη στο δημόσιο. Δηλαδή, είναι δύο πυλώνες. Είναι υποτιμητική κερδοσκοπία την κατάλληλη στιγμή που εμείς επιλέγουμε, τα funds εννοώ. Και το δεύτερο είναι δημιουργία μη βιώσιμων χρεών. Εδώ υπάρχει... Τα πάντα γίνονται αυτά. Και ξέρεις τι είναι το παράδειγμα, με συγχωρείς, ναι, ναι, το κράτα τη σκέψη σου. Γιατί θέλω να το πω αυτό, γιατί το ίδιο έργο βλέπουμε συνέχεια. Πριν γίνει λοιπόν η υποτιμητική κερδοσκοπία, πώς ξεκινάει? Υπάρχει μια φούσκα και δεν αλλάζει καθόλου το έργο. Είμαι από, θα σου πω, από 23 χρονών από το πανεπιστήμιο μέσα στις αγορές, έχω φτάσει 44, βλέπω συνέχεια το ίδιο έργο. Τι βλέπω να γίνεται λοιπόν? Μια φούσκα ακινήτων. Δες. Πρόσφατα, μη σου μιλήσω για πιο παλιά, δες, Πορτογαλία, Ισπανία, Ελλάδα, Κίνα. Μία φούσκα κινήτων. Σπάει, υποτιμητή κερδοσκοπία κατευθείαν στα χρηματιστήρια να το οδηγήσουμε τις αξίες πιο χαμηλά. Οδηγούμε τις αξίες πιο χαμηλά, άρα μπορούμε να αγοράσουμε πανεύκολα ό,τι μας λείπει, ό,τι χρειαζόμαστε, να αρπάξουμε από το δημόσιο τα καλά του στοιχεία. Δημιουργούμε, σπάει κάποια στιγμή μέσα σε όλο αυτό τον όλεθρο, θα σκάσει μια μεγάλη τράπεζα, too big to fail, εντάξει, μια μεγάλη συστημική τράπεζα που θα πρέπει να τη σώσουμε, έτσι, δεν γίνεται να την αφήσουμε να χρεοκοπήσει, όχι, είναι αμαρτία να αφήσουμε να χρεοκοπήσει την τράπεζα. Εκεί λοιπόν θα δανειστούμε και εκεί θα δημιουργήσουμε τα μη βιώσιμα χρέη. Ήδη έχουμε δημιουργήσει μη βιώσιμα χρέη στον κόσμο και στις επιχειρήσεις. Άμα καταφέρουμε και δημιουργήσουμε μη βιώσιμα χρέη στο δημόσιο διαμέσου των τραπεζών που πρέπει να σώσουμε, έρχεται ένα ωραίο μνημόνιο. Δεν έχει σημασία. Το ίδιο γίνεται και στην Ελλάδα και στην Πορτογαλία και στην Ισπανία και στην Κίνα και παντού. Δηλαδή, βλέπω, ας πούμε, το οικονομικό θαύμα της Κίνας, γιατί λέει αυξάνεται το ΑΕΠ. Ναι, το ΑΕΠ, με συγχωρείς, μπορεί να αυξάνεται. Το εισόδημα που πάει. Συγγνώμη, ναι, αυτό είναι το αυτό θέμα. Αυτό είναι το θέμα μου. Γιατί 900 εκατομμύρια κάτοικοι, έτσι, 900 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν με 320 δολάρια το χρόνο, το μήνα. Να, ακριβώς. Και από τα 500, από τα αυτά 900 εκατομμύρια, σχεδόν ένα δισεκατομμύριο, τα 500 ζουν με 150 δολάρια το μήνα. Δηλαδή μιλάμε για την απόλυτη φτώχεια. Ακριβώς. Τι να το κάνω εγώ το οικονομικό θαύμα για την αύξηση του ΑΕΠ όταν τη μοιράζεται μια ελίτ διεφθαρμένη, μαζί με το διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα. Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, γιατί μας ήρθε μια δυσάρεστη είδηση, και μετά πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, αλλά να την πούμε την είδηση. Ο Χάρης Μποτσάρης, δημοσιογράφος και ερευνητής, έφυγε τα ξημερώματα από τη ζωή. Στη δημοσιογραφική του καριέρα ασχολήθηκε κυρίως με ελληνικά και διεθνή θέματα. Να μην, επειδή το Χάρη τον ήξερα προσωπικά, να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Ήταν από τους ανθρώπους που, εντάξει, εγώ εκτιμούσα ανεξάρτητα με το αν ταυτίζεσαι ή όχι όλα αυτά τα πράγματα, σε μένα τουλάχιστον, και στον τρόπο που με αντιμετώπισε ή τη σχέση που είχαμε και όλα αυτά τα πράγματα. Ήταν τύπος και υπογραμμός, δεν μπορώ να πω τίποτα.
παρά το γεγονός ότι θα μπορούσα να πω πολλά για πολλούς άλλους. Έτσι, και οφείλω να πω ότι να του πω πώς το λένε, καλό κατεβόδιο εκεί που πηγαίνει, και θα μας περιμένει και θα μας βλέπει από εκεί τον αγώνα που συνεχίζουμε, όσο το συνεχίζουμε και όσοι το συνεχίζουμε. Να πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και μετά να επιστρέψουμε αμέσως εδώ. Αγαπητές φίλες και φίλοι, επιστροφή στο μικρόφωνο με τον Δημήτρη Καζάκη. Μαζί μας είναι ο Δημήτρης ο Καρούσος. Μιλούσαμε προηγουμένως έτσι, για την κατάσταση που γίνεται αυτήν την ιστορία. Βεβαίως αυτό που έλεγες και που συμφωνώ απόλυτα, δηλαδή η έννοια της κερδοσκοπίας από τη μια και το άλλο, το μη βιώσιμο χρεών, που είναι οι δύο βασικοί πυλώνες της ύπαρξης της παγκόσμιας αγοράς, έχει όμως λόγω του όγκου των κεφαλαίων πλέον που διακινούνται στις χρηματαγορές, έχει γίνει ένα είδος αυτοεκπληρούμενης προφητείας. Δηλαδή, εάν ένας σημαντικός όγκος κεφαλαίων αρχίσει και σορτάρει μια οικονομία, εντάξει, εάν δηλαδή ασκεί υποτιμητική κερδοσκοπία, να το πούμε έτσι, ναι, εναντίον μιας οικονομίας, αργά ή γρήγορα η οικονομία θα καταρρεύσει. Αν αυτή η οικονομία βεβαίως εξαρτάται από τις χρηματαγορές. Όπως το είπες. Όπως το είπες ακριβώς. Δηλαδή εδώ πρέπει να, για να μην τρομάξουμε τον κόσμο και να το καταλάβει αυτό καλά, είναι αυτό ακριβώς που είπες. Εάν εξαρτάται από τις αγορές, εάν δεν τυπώνει το νόμισμά της μόνη της και αν έχει χρέη σε ξένο νόμισμα. Σωστά. Δηλαδή είναι βασικός παράγοντας αυτός. Έτσι, δηλαδή σε ποιους χρωστάς, πού έχεις χρέη. Ακριβώς. Ποιος έχει το χρέος σου. Αυτό που είπες με μια λέξη, αν εξαρτάσαι από την παγκόσμια αγορά. Αν εξαρτάσαι, αυτό που γίνεται τώρα στην Κίνα. Και εσύ ξέρεις καλά. Ναι. Πέρα από το ότι υπάρχει ένα διαφορετικό πρόβλημα. Το γεγονός δηλαδή ότι η Κίνα εξαρτάται από την παγκόσμια ζήτηση. Η παγκόσμια ζήτηση πάει κατά διαόλου. Πολύ σωστά. Το τελευταίο Standard & Poor's στο δίκτυο, το δελτίο που έβγαλε για το βαθμό υπερχρέωσης των αμερικανικών εταιριών, που δείχνει βαθμό υπερχρέωσης μεγαλύτερο από την εποχή της Lehman Brothers, ναι, και αυτό χτύπησε ένα καμπανάκι, είχαμε και κάτι χαστούκια στο χρηματιστήριο κτλ. Αν θυμάμαι καλά ήταν 2,9 την εποχή του Lehman Brothers, τώρα είναι 3,3, είναι ένα εντυπωσιακή διαφορά. Υπάρχει ένα σοβαρό θέμα, γιατί αυτό λένε και ο Mervyn King, αλλά και μια εργασία που βγήκε από την Τράπεζα της Αγγλίας πρόσφατα, από στέλεχος της Τράπεζας της Αγγλίας, που λέει ότι δεν μπορούμε να επανεκκινήσουμε την παγκόσμια οικονομία και ιδιαίτερα τις ανεπτυγμένες οικονομίες. Οι ανεπτυγμένες οικονομίες έχουν καθυλωθεί σε μια κατάσταση χαμηλής απόδοσης σε όλα τα επίπεδα, στην παραγωγή, συναλλαγές, εμπόριο, τα πάντα. Αυτό είναι ο ορισμός της ύφεσης. Αυτό είναι ο ορισμός της ύφεσης και το αποπληθωρισμό. Ακριβώς. Οπότε κινδυνεύουν από πληθωρισμό ακόμη και αυτοί που δεν έχουν μπει ακόμη στη Δήμη. Και είναι ο μεγάλος τρόμος. Δηλαδή είναι προτιμότερο να έχει πληθωρισμό, γιατί ελπίζει ότι μπορεί να το αντιμετωπίσει. Βεβαίως. Τώρα, από πληθωρισμό, μέχρι στιγμής το παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα, να το πούμε έτσι, ναι, τον έχει αντιμετωπίσει μόνο με πόλεμο. Δεν έχει άλλο τρόπο. Δεν έχει άλλο τρόπο. Δεν έχει αναδειχθεί. Αυτό πρέπει να το πούμε και εμένα. Εγώ είμαι φύση και θέση αισιόδοξο άνθρωπο. Δεν μ' αρέσει με αυτά που λέω να τρομάζω τον κόσμο. Σε καμία περίπτωση δεν το κάνω ποτέ. Αλλά αυτό που λες είναι πέρα για πέρα αλήθεια. Ο μόνο τρόπο που έχουν βρει μέχρι στιγμή είναι αυτό. Είναι πόλεμο. Είναι ο περίφημο αποπληθωρισμό αμερικανική οικονομία του 1939, που τελικά αντιμετωπίστηκε με πόλεμο. Δεν έχουν βρει κάτι άλλο για να το αντιμετωπίσουν. Και αυτό είναι το φόβο μεγάλο. Να πούμε όμως ποιες χώρες είναι πλέον σε αποπληθωρισμό. Πέρα από την Ιαπωνική, που είναι για δεκαετίες και προσπαθεί να το στηρίξει με μια τεράστια επέκταση, χρεωστική επέκταση, μάλλον χρέος η ίδια, αλλά επειδή είναι δικό της νόμισμα, δεν αντιμετωπίζει προβλήματα χρεοκοπίας. Ναι. Παρ' όλα αυτά όμως και πάλι ο αποπληθωρισμός είναι εκεί. Τίποτα δεν μπορεί να σηκώσει. Μπήκε η Ευρωζώνη πλέον σε αποπληθωρισμό. Ναι. Και αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να κάνει αυτό που απαγορεύεται να κάνει, να βάλει αρνητικό επιτόκιο. Ναι. Αυτό είναι πρωτοφανές. Δεν σχολιάστηκε καθόλου. Όχι. Και ότι μπήκε από... Είναι στο καταστατικό της χάρτη, απαγορεύεται αυτό να το κάνει. Και ξέρεις, ο στόχος είναι προφανές. Προφανώς. Να διώξει χρήμα στην αγορά όσο περισσότερο γίνεται. Να μην επιτρέπει στις τράπεζες να κάνουν αποθησαυρισμό. Και σε δεύτερη φάση να βάλει χέρι στις καταθέσεις. Δεν γίνεται διαφορετικά. Έτσι. Και εδώ που το λες τώρα,
μόλις μας στείλανε το γεγονό, μια απόφαση που βγήκε στο ΦΕΚ 2 Μαρτίου 2016, ατμοσφύλου 5.30, όπου το ελληνικό δημόσιο αποσύρει τις εγγυήσεις από τα τραπεζικά ομόλογα. Ναι. Εντάξει, ένα μενόμενο και αυτό για εμάς και για σένα. Αυτό λέω. Τι θα γίνει τώρα? Πολύ απλά, θα τσακίσει τα τραπεζικά ομόλογα. Αλλά αυτό μου λέει εμένα αυτό. Και εμένα αυτό μου λέει. Εγώ το προχωράω και λίγο πιο κάτω τη σκέψη, αλλά δεν θέλω να το πω. Εντάξει. Ας θα μην τρομάξει τον κόσμο, δεν τρέχουν να κάνουν, εξαργυρώσουν και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτό είναι λοιπόν ένα πράγμα το οποίο εξαντικειμένου δημιουργεί μια κατάσταση αβίωτη για την παγκόσμια οικονομία. Ναι. Η Ευρωζώνη πνέει τα λίστια. Εγώ πιστεύω ότι τώρα θα επιτεθούν στη Γερμανία, γιατί η Γερμανία έκανε το τραγικό λάθος. Θα μου πεις, δεν είναι λάθος από τη στιγμή που ανήκει στην Deutsche Bank η κυβέρνηση. Είναι λογικό να το κάνει αυτό, να αρχίσει να ανοίξει, άνοιξε δίωδο χρηματοδότηση στην Deutsche Bank, προκειμένου η Deutsche Bank να μην καταρρεύσει. Είναι... Αυτό το ξέρουν όμως οι αγορές, δεν το ξέρουν? Το ξέρουν, βέβαια, το ξέρουν, είναι γνωστό, γιατί πρέπει να σου πω τα CDS που υποδηλώνουν τη χρεοκοπία, το φόβο καλύτερα. Ναι, 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 το φόβο. Το ναι. φόβο, ναι. πιο σωστά. Τα κοίταγα έχουν φτάσει, διαπραγματευόντουσαν σε 100 μονάδες βάσης, 80-90, ναι, ναι, όταν πρωτοξεκίνησαν ναι. όταν τα προβλήματα είναι, ακούγονται κάποιες φωνές ότι ξέρετε η Deutsche Bank έχει πρόβλημα, έχει μεγάλες τοποθετήσεις σε πολυμόχλευση, σε παράγωγα προϊόντα, επικίνδυνα, όλα αυτά. Φτάσανε πολύ εύκολα από τις 90-100 μονάδες βάσης στις 250, μια αύξηση 150% μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Πέρα, αυτό είναι τρομερό καμπανάκι. Βεβαίως, έτσι, ναι. Όπως, σαλτάρισμα. Σαλτάρισμα, ναι, όπως να βλέπεις, ας πούμε, τα. Επειδή έχω κρατήσει τις επαφές μου, ξέρεις, με το ΣΥΤ, να βλέπεις όλα τα μεγαλοστελέχη να ψάχνουν μανιωδώς να φεύγουν για να βρουν άλλη δουλειά, γιατί ξέρουν ότι πλέον το καράβι βουλιάζει. 2-3 από τους πολύ μεγάλους έχουν ήδη παραιτηθεί. Ναι. Διώχνει μπρόκερς Goldman Sachs. Ναι, 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 σήμερα ναι. ανακοινώθηκε στη Wall Street Journal. Ναι. Πλέον ένα που πέρασε στα ψηλά, αλλά θα σου το πω και θα σου κάνει μεγάλη εντύπωση, πιστεύω. Η αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου που έκανε, νομίζω συνολικά ήταν γύρω στα 12 δις, μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω. Ποιος? Η Deutsche Bank. Η Deutsche Bank. Τα λεφτά που έχουν, δεν το είδα, δεν το είδες, έχουν πάει στα δικαστήρια και στις αποζημιώσεις, δηλαδή χαθήκανε, έχουν πάει εκεί. Έχει κάνει προβλέψεις και για αποζημιώσεις που θα πληρώσει. Της έβαλε τρομερό πρόστιμο η Αμερικανική δικαιοσύνη. Ναι, ναι, ναι. Τα πρόστιμα που έχουν πέσει είναι χοντρά. Είναι πάρα πολύ χοντρά και αναμένεται πρόστιμο από τη Ρωσία πλέον. Και περιμένουμε όλοι με κομμένη την ανάσα να δούμε το πρόστιμο που θα φάει εκεί. Δηλαδή είναι τρομερό να κάνεις αυξήσεις συμμετοχικού κεφαλαίου και να στα τρώνε οι δικηγόροι και τα. Για να καταλάβουν οι ακροατές μας το πόσο σημαντική είναι αυτό το άλμα στα CDS. Μιας τράπεζας η οποία έχει οικονομική επιφάνεια πόσες φορές, 5 φορές η Ελλάδα. Βέβαια. Για να καταλάβουμε, για να δηλαδή με τι μιλάμε, χώρια τα τραπεζικά παράγωγα, η αγορά παραγωγών που ξεπερνά τα 75%. Είναι γύρω περίπου στα 64%. Λένε επίσημα για 57, έχει ξεκινήσει. Έχω διαβάσει για 75. Έχει φτάσει στα 65. Κανείς δεν ξέρει. Ναι, προσπαθούν να ξεφορτωθούν, προσπαθούν να τα κάνουν backup με άλλα asset, προσπαθούν να κάνουν τέτοια πράγματα. Δεν μπορεί, είναι δύσκολο. Όχι, τεράστιο. Είναι τεράστιο. Τεράστια έκθεση. 65-3 όταν το ΑΕΠ τη Γερμανία είναι στα 2 και κάτι, δεν είναι το ΑΕΠ. Το παγκόσμιο ΑΕΠ είναι 75. Καλά, συζητάμε τώρα. Δηλαδή, συζητάμε με τη Γερμανία ότι είναι πραγματικά too big to fail. Έτσι. Πραγματικά. Λοιπόν, εδώ να το θυμηθούμε ότι εγώ, επειδή θυμάμαι τη δεκαετία του 2010 και προσπαθούσα να πείσω την εποχή εκείνη και οικονομολόγους αλλά και πολιτικούς ότι πάμε, παιδιά, είμαστε σε χρεοκοπία και ότι αυτή η χρεοκοπία θα μας κοστίσει πολύ, δεν είναι μόνο δημοσιονομικό, θα μας βάλουν σε ειδικό καθεστώς, έλεγα τότε. Δεν ήξερα τίποτα, απλά καταλάβαινα το πώς λειτουργεί το ξέρεις πράγμα. Ξέρεις οικονομικά, ναι. αυτό. Και τότε θυμάμαι το Γενάρη του 2010, με Γενάρη-Μάρτη, κοντά στο Μάρτι, πρέπει να ήταν, είχε χτυπήσει 250 μονάδες βάσης στο CDS των ελληνικών ομολόγων, τα CDS των ελληνικών ομολόγων, και όλοι τότε άρχισαν να λένε κάτι τρέχει. Θυμάμαι που τους έλεγα ότι υπάρχει ένα τρομακτικό θέμα με 250. Μέχρι το Πάσχα είχε χτυπήσει 450 μονάδες βάσης. Ναι.
τα CDS και θυμάμαι ήταν Παρασκευή βράδυ στον Επιτάφιο. Ήμουν Καλαμάτα με την οικογένειά μου και πήγαινα στον Επιτάφιο. Το βράδυ πήγαινε. Λοιπόν, και να με παίρνουν τηλέφωνο δημοσιογράφοι, πολιτικοί, οικονομολόγοι, μου λέγανε 450, τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει, ρε παιδιά, μα είναι δυνατόν, τόσους μήνες τα λέμε, τα γράφουμε, τα λέμε, τι σημαίνει, τα έχουμε φτύσει, άμα δεν πάρουμε μέτρα άμεσα, δεν πάει. Λοιπόν, τότε γινόταν βέβαια το χοντρό παιχνίδι υποτιμικής κερδοσκοπίας με τα ελληνικά ομόλογα, ναι. Από τα δισεκατομμύρια τσαρκούδας πέσαν τότε, και τώρα γίνεται αντίστοιχα με την Deutsche Bank. Αυτό όμως θα παρασύρει τη γερμανική οικονομία είτε έτσι είτε αλλιώς. Βέβαια. Εγώ περιμένω να υπάρξει σοβαρή επίθεση στα επιτόκια. Επιτόκια δανεισμού της Γερμανίας. Μα είναι, γίνεται μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία, έτσι. Σωστό, ναι. Γιατί όταν αυξηθεί ο φόβος, ας πούμε, για τη χρεοκοπία ενός οποιοδήποτε κράτους, το κράτος τι κάνει αυτόματα, ανεβάζει τα επιτόκια του για να μπορέσει να πουλήσει το ομόλογο που θέλει να δώσει. Ανεβάζοντας, λοιπόν... Και εσύ, ρε παιδί μου, που παίζεις στην αγορά, το πρώτο πράγμα που θα προβλέψεις τι είναι. Μπράβο. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Όταν υπάρχει λοιπόν ο φόβος, ανεβαίνει. Αν θα ανεβάσει λοιπόν τα επιτόκια του, όταν ανεβάσει τα επιτόκια του, θα αυξηθεί ο φόβος. Όταν αυξηθεί ο φόβος, θα αυξηθεί το CDS και θα πούνε οι άλλοι: αυξάνεται το CDS, άρα πάει για χρεοκοπία. Και ξανά αυτό είναι φαύλος κύκλος. Ναι, λογικό είναι. Και τελείως. Μέχρι να χρεοκοπήσει παντελώς, να ρευστοποιηθούν αυτά τα πράγματα, ξεκινήσει καινούριο φόβος. Να ξεκινήσει καινούριο. Ναι, ξανά με ανάψει την αρχή. Και αυτό το πράγμα έχει κοστίσει αυτή τη στιγμή 6-7 χρόνια. Βαθύτητα της ύφεσης στην παγκόσμια οικονομία, είναι πρωτοφανή σε μεγάλο βαθμό και γι' αυτό πολλοί μιλάνε για τερματικού χαρακτήρα κρίση. Οικονομολόγοι, που δεν αφορά μόνο τα χρηματοοικονομικά, αλλά αφορά τη συνολική κατάσταση της οικονομίας. Έχουμε πλέον, Δημήτρη, αρέσει σε εμάς, ξέρεις, που μας έχει μείνει το χουί να πω, όσοι είχαμε δουλέψει σε φαντς και διαχειριζόμαστε λεφτά, να παρατηρούμε κάποιους δείχτες. Δεν θέλω να βάλω έτσι τον κόσμο πολύ μέσα σε αυτά. Απλά να παρακολουθούμε κάποιους δείχτες οικονομικούς, όχι ξέρεις τους κλασικούς, ανεργία, ΑΕΠ, όλα αυτά. Μας αρέσει, ας πούμε, να παρακολουθούμε δείχτες ναυλαγοράς. Ο δείχτης ναυλαγοράς, ο BDA, ο Baltic Dry Index, είναι ένας δείχτης, όπως λέμε εμείς, leading indicator. Δηλαδή προηγείται κατά πολύ είτε τις πτώσεις που θα έρθει στην οικονομία, είτε τις. Για να προβλέψει τη διαδικασία εμπορίου. Το εμπόριο. Ναι. Δηλαδή βλέπεις ότι όταν, ας πούμε, δεν κινούνται τα φορτία, δεν αυλώνονται καράβια. Σημαίνει ότι θα πάρει βουτιά το εμπόριο. Και είναι ο δείχτης, ας πούμε, ο Harpex, που είναι για τα containers. Έτσι. Αν δεν χτίζονται containers, αν δεν κατασκευάζονται containers, αν δεν αυλώνονται containers, σημαίνει ότι δεν υπάρχει εμπόριο, το εμπόριο πέφτει. Τι βουτιά έχει πάρει. Έχουν κάνει τρομερή βουτιά. Θυμάμαι, δηλαδή, ο BDA είχε φτάσει στα ψηλά του στις 1100 μονάδες και βρίσκεται τώρα στις 300, τόσο αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή από τις 1100 μονάδες βάλε μόνο σου τι βουτιά μιλάμε στις 300 τόσες μονάδες. Αντίστοιχη βουτιά έχει σημειώσει ο Harpex, έτσι, οπότε βλέπουμε ότι το εμπόριο, και ξέρεις κάτι, είναι δείχτες αυτοί, μας αρέσει εμείς που ασχολούμαστε έτσι πιο ενεργά, δεν μπορείς να μην τους παρακολουθήσεις ή ούτε μπορείς να μείνεις στους κλασικούς δείχτες που προτείνουν οικονομολόγοι, που ξέρεις οικονομολόγοι που δεν έχουν καμία επαφή όμως με τις αγορές. Εγώ είχα ένα καθηγητή, ας πούμε, στο πανεπιστήμιο που μου μάθαινε, ας πούμε, μια θεωρία διαχείρισης χαρτοφυλακίου του 1870. Και του λέω, μου λέει, βαριέστε κύριε Καρούσο. του λέω απίστευτα. Μου λέει, γιατί? Μα του λέω, είχα πάει να το εφαρμόσω αυτό και είχα χάσει χρήματα. Εσείς, του λέω, το εφαρμόζετε στην καθημερινότητά σας? Και μου λέει, εγώ δεν έχω λογαριασμό στο χρηματιστήριο. Δεν έχω κάνει, μου λέει, επένδυση ποτέ. Όταν δηλαδή, μας αρέσει λοιπόν, σου λέω, να παρακολουθούμε άλλους δείχτες. Αυτοί είναι πρόδρομοι δείχτες, δείχνουν πάρα πολλά πράγματα. Και ξέρεις, το πιο σημαντικό από όλα είναι, Δημήτρη, ότι δεν μανιπιουλάρονται. Δεν υπάρχει κερδοσκοπία, γιατί θα αναβλώσει ο άλλος χώρο στο καράβι μόνο όταν έχει το εμπόρευμα στα χέρια του. Δεν είναι τρελός. Αλλιώς είναι το κόστος είναι μεγάλο. Άρα οι δείχτες αυτοί αποτελούν αντικείμενο κερδοσκοπίας, αλλά πολύ μικρής. Δεν μανιπιουλάρονται όπως μανιπιουλάρονται όλοι οι υπόλοιποι δείχτες. Δεν έχουμε τα περίφημα statistics, έτσι. Δεν είναι μόνο τα Greek statistics, τα Chinese statistics είναι πολύ χειρότερα. Έτσι. Μπήκε φυλακή ο άλλος, ετοιμάζεται ήδη, είναι για φυλακή. Τον ανακρίνει οι κινέζικες αρχές για τα στατιστικά. Δεν τα εμπιστεύεται κανένας πλέον τα στατιστικά της Κίνας. Ξέρουμε ότι δεν είναι αλήθεια, έχει γίνει τεράστιο θέμα. Σωστό.
Άρα μας αρέσει, αρέσει να βλέπουμε τέτοιους δείχτες. Ένας άλλος πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο που τον χρησιμοποιούμε σαν δείχτη είναι η τεράστια φούσκα των ομολόγων. Έτσι. Έχει φτάσει πλέον τα 103. Και το στοιχείο εδώ που αξίζει να δώσουμε και να πούμε είναι ότι για πρώτη φορά, δεν έχει ξανασυμβεί στα χρονικά, έχουν σκάσει 90 δις εταιρικά ομόλογα, στα τα οποία πλέον, όταν λέμε έχουν σκάσει, έχουν σκάσει. Έχουν πει επιχειρήσεις, δεν υπάρχει περίπτωση να τα πληρώσουμε. 90 δις δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στα παγκόσμια χρονικά. Τι σοϊ ομόλογα είναι αυτά? Εταιρικά ομόλογα. Εταιρικά γενικά σε όλους τους χρόνους. Από τσακπόνους, ξέρω εγώ, με δεν έχει ξαναυπάρξει τέτοιο μέγεθος αθέτησης πληρωμών. Έτσι. Σωστό. Ναι. Αυτό είναι αθέτηση πληρωμών. Γι' αυτό και έχει βγει αυτός ο δείχτης με τη Standard & Poor's. Ναι, μπράβο. Και ξέρεις τι γίνεται τώρα αυτό? Δεν είναι απλά ότι ένα ομόλογο σκάει. Πίσω από το ομόλογο υπάρχει μια εταιρεία που το ασφαλίζει. Σωστό. Πίσω από την εταιρεία που το ασφαλίζει υπάρχει μια τράπεζα που το έχει χρηματοδοτήσει. Πίσω από αυτό υπάρχουν αποταμιευτές. Επενδυτικά κεφάλαια. Υπάρχουν επενδυτικά κεφάλαια που τα έχουν φτιάξει CDOs, που τα έχουν πουλήσει. Ναι. Δηλαδή είναι μια ολόκληρη αλυσίδα, μια πολλαπλασιαστική διαδικασία, μια ολόκληρη διαδικασία που έχει τον ντόμινο εφέκτ. Έτσι, όταν θα πέσει το πρώτο πυργάκι, αρχίζουν και πέφτουν όλα τα τουβλάκια μετά στη συνέχεια. Την είδες την ταινία, το The Big Shot? Ναι, την είδα, ήταν πάρα πολύ καλή ταινία. Εκεί που δείχνει το πύργο του Τζενκ. Ναι, μπράβο. Που το τραβάει. Αυτό ακριβώς είναι. Και χωρίς να θέλω να της κάνω διαφήμιση, θεωρώ ότι το Hollywood πρώτη φορά. Δεν θυμάμαι άλλη ταινία να έχει πει την αλήθεια με τέτοιο 100%. Βέβαια, καλό είναι ο κόσμος που θα πάει να τη δει, γιατί δεν θα την καταλάβει. Δεν έχει εξοικείωση. Να κάτσει να διαβάσει και για CDOs. Εμείς στα σεμινάρια εδώ το ΕΠΑΜ να βαφτίσουμε τα γένα μας. Τα είχαμε πει αυτά. Τι είναι τα CDOs. Να προσέχουμε όμως, γιατί φτιάχνουμε φανατικούς. Να προσέχουμε. Είναι μια ταινία, νομίζω όμως, που ακόμα και αν δεν την καταλάβει στο 100% δεν υπάρχει περίπτωση να την καταλάβει. Αλλά αν δεν την καταλάβει, εγώ είχα δίπλα. Οφείλουμε όμως να πούμε, με συγχωρείς, οφείλουμε να πούμε ότι τουλάχιστον από όσο ξέρω, αν ξέρεις κάτι άλλο, ναι, πες το, γιατί εγώ δεν έχω τέτοια άμεση σχέση με σένα, όπως εσύ με τις αγορές, ότι η ιστορία είναι σωστή. Ναι, είναι σωστή. Είναι σωστή. Όχι, είναι σωστή. Με ξέρεις ορισμένες ποιητική αδεία που λέμε στον τρόπο που το έχουν αισθήσει, ας πούμε. Ήταν Δημήτρη, εγώ έμεινα έκπληκτος, γιατί και Hollywood είναι, δεν ξέρεις τι θα περιμένεις, μπορεί να το φτιάξουν. Είπαν οι άνθρωποι 100% την αλήθεια, όπως συνέβησαν τα πράγματα. Μάλιστα θυμάμαι, υπάρχει μια σκηνή στην ταινία όπου πάει κάποιος να κάνει κατάσταση, που πάει και ρωτάει για το σπίτι που υποτίθεται ότι θα κατασχεθεί, και έχει βγει το δάνειο στο όνομα του σκύλου του. Και αυτό είναι πραγματικό περιστατικό. Δεν είναι ποιητική αδεία. Βγαίνανε δάνεια στο όνομα του σκύλου. Δηλαδή τόσο πολύ τα υπήρχε ανέκδοτο, στη δεκαετία του 90 υπήρχε ανέκδοτο, το οποίο το είχα ακούσει για πρώτη φορά στην Αμερική και το θεωρούσα ότι ήταν απλά ανέκδοτο που το λέγανε μεταξύ τους, μέχρι που κατάλαβα τι εννοούσαν. Είχα σοβαρά οικονομικά προβλήματα πλέον και δεν μένω στο σπίτι μου. Πού μένει? Στο σπίτι του σκύλου μου. Ναι. Αυτό είναι πραγματικό. Εγώ στην αρχή το εισέπραξα κυριολεκτικά. Δηλαδή ότι όντως μετακόμισε στο σκυλόσπιτο ή το λέει έτσι. Αλλά στην πραγματικότητα είχε φάει στο σκύλο το όνομα του σκύλου του για να έχει το σπίτι. Έτσι ακριβώς, ναι. Και είναι πραγματικά πολύ αξιολογική ταινία. Πρώτη φορά που το Hollywood έδωσε κάτι τόσο πραγματικό. Δηλαδή αξίζει ο κόσμος να πάει να τη δει. Ναι, όχι, είναι αυτό το πράγμα. Απλά δεν κάνω διαφήμιση. Όχι, προφανώς. Το έχω πει και εγώ. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να το πάρει την ταινία, αν δεν κατεβάσει από το ίντερνετ που υπάρχει διαθέσιμη, και να την κάνει στο καρέ. Δηλαδή, ναι, εκεί που δίνονται οι εξηγήσεις, ναι, να σταματήσει, να το κάνει λίγο. Ναι. Να το rewind, ας πούμε, και μετά να το ξαναδεί. Στο συγκεκριμένο. Γιατί ο Έλληνας ιδιαίτερα δεν έχει τέτοια εξοικείωση, ναι, όχι, με όρους χρηματαγοράς όπως ο Αμερικανός. Ήταν και δύσκολη. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι. Γιατί την έχω δει, σου λέω, και την είδα και μάλιστα δύο φορές. Πιστεύω ότι και συνάδελφοι οικονομολόγοι να το δουν που δεν έχουν εξοικείωση με την αγορά. Δεν ξέρουν, δεν θα το καταλάβουν. Ναι. Δεν θα καταλάβουν τι είναι CDOs, δεν θα καταλάβουν τι είναι αυτό που λέμε CDOs στο τετράγωνο. Δηλαδή, φτιάχνανε ομόλογα CDOs, τα οποία εξορισμού είναι τοξικά ομόλογα. Έτσι, να το πούμε αυτό, τα CDOs είναι τοξικά ομόλογα. Σωστό. Έτσι, εξορισμού. Ναι, ναι, ναι. Εξορισμού είναι τοξικά. Ακριβώς. Ομόλογα, γιατί τι είναι το CDO? Είναι το προϊόν με το υψηλότερο ποσοστό μόχλευσης, ναι, με το υψηλότερο βαθμό μόχλευσης. Ναι, και τον υψηλότερο βαθμό ρίσκου. Γιατί μου επιτρέπεις να το πω αυτό, να το πούμε στους ακροατές μας και στους φίλους μας. Γιατί γίνεται αυτό? Έχει το υψηλότερο βαθμό ρίσκου και δεν μπορεί να αξιολογηθεί. Τι σημαίνει αυτό, τι είναι CDO? Είναι μία πίτα, δηλαδή
παίρνουμε ένα κομμάτι από το δάνειο, ας πούμε, της Μαρίας. Η Μαρία έχει πάρει ένα στεγαστικό δάνειο. Δεν ξέρουμε αν είχε τις προϋποθέσεις να το πάρει. Δεν ξέρουμε, μπορεί να τις είχε, μπορεί και να μην τις είχε. Η Μαρία, ας πούμε, ας υποθέσουμε ότι είναι δημόσιος υπάλληλος. Παίρνουμε ένα κομμάτι, όχι ολόκληρο το δάνειο της. Πρόσεξε, ένα κομμάτι από το δάνειο της Μαρίας. Ένα κομμάτι από το δάνειο του Γιώργου. Ένα κομμάτι από το δάνειο της τάδε επιχείρησης. Ένα κομμάτι από το χρέος της Γερμανίας. Ένα κομμάτι από το χρέος της Ιταλίας. Και φτιάχνουμε μία πίτα. Αυτό το κάνουμε ομόλογο, το βαφτίζουμε CDO. Οπότε καταλαβαίνεις, άλλη πιθανότητα έχει να χρεοκοπήσει το κομμάτι της πίτας που ανήκει στη Γερμανία, στο χρέος, άλλη το κομμάτι που ανήκει στη Μαρία προφανώς. Άρα αυτό τι είναι, είναι πολύ δύσκολο να τιμολογηθεί. Έτσι. Κανένας δεν ξέρει τι έχει μέσα. Όταν είδανε λοιπόν. Ούτε μπορεί να αξιολογηθεί. Ούτε μπορεί να αξιολογηθεί. Όταν... Οι εταιρείες αξιολόγησης δίνουν αβέρτα κουβέρτα. Triple A show. Ναι, όπως λέω εγώ, υπήρχαν δύο προβλήματα αξιολόγηση. Υπήρχαν δύο προβλήματα όταν φτιάχναμε αυτά τα προϊόντα. Αν βάζω και τον εαυτό μου μέσα, παρόλο που εγώ δεν έφτιαξα ποτέ κάτι τέτοιο, ήξερα το μηχανισμό. Μου είχαν προτείνει να αγοράσω τότε και είπα μακριά. Ο μηχανισμός είναι ο εξής. Όταν έχεις αντιμετωπίσει δύο προβλήματα, το ένα το πρόβλημα είναι πώς θα το αξιολογήσεις και το άλλο είναι πώς θα το πουλήσεις. Αφού ούτε εσύ ο ίδιος δεν μπορείς να το αξιολογήσεις, πώς θα καταφέρεις να το πουλήσεις. Οπότε εκεί πώς το λύνεις το πρόβλημα με τους περίφημους οίκους αξιολόγησης. Προσλαμβάνεις τον οίκο αξιολόγηση, του βάζει 3α, ναι, ναι. Του βάζει ταμπέλα 3α. Οπότε λες να. Έχει, το έχει αξιολογήσει αυτό. Το έχει αξιολογήσει. Αυτό σου λέει και μέσα στην ταινία, στον Big Short. Το έχει αξιολογήσει. Ναι, ναι. Έχει 3α αυτό το πράγμα. Είναι πολύ ομόρφος και ο τρόπος που το εξηγεί που ο μάγειρας. Ναι. Σου λέει, έκανα μια παραγγελία. Πήρα, ξέρω εγώ, κάτι shrimps. Λέει, shrimps είναι η καλαμάρια. Ναι. Τα οποία μου μείνανε, μου το παράδωσαν αργά. Οπότε μου μείνανε και μυρίσανε. Και μυρίσανε, ναι. Οπότε έχω δύο επιλογές. Ή τα πετάω. Έτσι. Ή τα αναμειγνύω με άλλα τα οποία είναι πιο φρέσκα. Πιο φρέσκα. Τα κόβω σε κομματάκια ώστε να μπορούν να μοιραστούν σε πολλές μερίδες. Τα ξαναμαγειρεύω και τα βάζω. Όταν λοιπόν είδαν ότι αυτή η φούσκα θα ήταν έτοιμη να σκάσει, τι κάνανε. Πήραν κομματάκια από τα δάνεια όλων. Από το δάνειο αυτό που ήταν άστεγος, από το δάνειο του επιχειρηματία, από το δάνειο που. Κομματάκια από τα δάνεια. Τα κάνανε ένα ομόλογο, το λεγόμενο CDO, και τα ρίξανε στην αγορά. Όταν είδαν ότι αυτό το κόλπο έπιασε, επειδή είναι αδίσταχτη, τι κάνανε. Φτιάξανε καινούργια ομόλογα, καινούργια χρέη, καινούργιο χαρτομάνι δηλαδή. Πήραν τα CDOs στο τετράγωνο αυτό που λέμε. Δηλαδή πήραν CDOs με CDOs μαζί και βάζανε CDOs. Μαζί με άλλα CDOs. Τα multiples. Ναι. Οπότε έγινε αυτό το πράγμα. Αυτά πλέον δεν μπορούσε να τα αξιολογήσει κανένας. Άρα τι χρειαζόταν τους οίκους αξιολόγησης, να βάλουν 3α. Όμως και η τράπεζα με τη σειρά τους, ξέρεις τι κάνανε. Ακριβώς όταν είδαν τη δυνατότητα να μπορούν να πουλάνε αυτά από τα προϊόντα, τι κάνανε. Ανοιχτήκανε περισσότερο σε δάνεια υψηλού ρίσκου. Μπράβο. Δηλαδή έβρισκε το σκύλο του αλουνού. Μπράβο. Και του δίνεις δάνειο. Κανονικά. Ναι, δεν του νοιάζονταν ο σκύλος. Όχι, δεν του ένοιαζε. Αυτό λέω. Όλα αυτά τα πράγματα τα ανατραφοδοτούσε ο ίδιος ο φαύλος κύκλος. Ναι. Και έτσι γκρέμισε όλο αυτό. Έτσι γκρέμισε όλο αυτό το πράγμα. Εντάξει, θα γκρέμιζε κάποια στιγμή. Έτσι ξεκίνησε. Το ενδιαφέρον είναι γιατί επιμένουμε. Δηλαδή, αυτό το πράγμα γκρεμίστηκε. Λίγο πολύ έχουμε βγάλει τα συμπερασματά μας. Υπάρχει και η έκθεση της Γερουσίας των ΗΠΑ που λίγο πολύ τα περιγράφει αυτά. Μπορεί να μην μπορεί να αιτιολογήσει το γιατί συνέβησαν όλα αυτά και να τα αναποθέτει στο γεγονός ότι δεν υπήρχαν οι δημιστικές αρχές και κολοκύθια που τη. Όλοι γνωρίζουμε ότι στην πραγματικότητα το άνοιγμα. Αυτής της δυνατότητας έγινε στη δεκαετία του 80 όταν κατακλέψανε κυριολεκτικά τις λεγόμενες τράπεζες ταμιευτηρίου που υπήρχαν τότε στις Ηνωμένες Πολιτείες με τη μεγάλη καταστροφή του 87, όπου στήσανε και βγήκε ο περίφημος όρος από τον επικεφαλής του εποπτικού οργανισμού το Ομοσπονδιακό που ήταν και τις τράπεζες, που έλεγε τότε στη Γερουσία, όταν το ρωτούσαν, μα καλά, πώς μπορούμε να αποτρέψουμε από κάποιον από το να κλέβει τις καταθέσεις, ας πούμε, το κοσμάκι και όλα αυτά τα πράγματα. Λέει, κοιτάξτε να δείτε, δεν υπάρχει τρόπος. Ο καλύτερος τρόπος για να κλέψει μια τράπεζα είναι να σου ανήκει η τράπεζα. Ναι. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα άνοιξε ο δρόμος στο να φτιάχνονται προϊόντα, να στείνεται ιστορία, να ανοίγεται. Ναι. Και με παρεμβάσεις όμως την ελληνική κυβέρνηση που απελευθέρωσε την αγορά. Και ξέρεις, όλο αυτό είναι χρέος. Έτσι, όλο αυτό είναι χρέος. Που κάποια στιγμή τι κάνει. Γιατί για αυτό σου είπα στην αρχή, σε δύο πυλώνες βασίζεται. Που κάποια στιγμή σπάει και γίνεται μη βιώσιμο. Ναι. Άρα συμπαρασύρει τον κόσμο. Συμπαρασύρει τις επιχειρήσεις. Συμπαρασύρει τράπεζες too big to fail που πρέπει να τις σώσουμε. Το πρέπει σε εισαγωγικά, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι πρέπει να σώσουμε καμία τράπεζα. Έτσι. Mm-hmm. Να την αφήσουμε να χρεοκοπήσει και να πάει φυλακή. Mm-hmm. Να πάνε φυλακή. Έπαιξε. Έχασε. Περάστε κύριε στη φυλακή να μας τα πείτε καλύτερα. Έτσι.
Αυτό πιστεύω, αλλά σωστό. Έχουν περάσει στον κόσμο ότι πρέπει να σωθεί η τράπεζα. Άρα πώς πρέπει να για σωθεί. Για να μην χάσει τα λεφτά του. Για να μην χάσει τα λεφτά του. Πώς πρέπει να σωθεί, να μειωθεί ο μισθός του. Για να μην χάσει τα λεφτά του. Να μειωθεί ο μισθός του για να τα πάρει η τράπεζα. Και χάνει τη δουλειά του. Και χάνει τη δουλειά του. Χάνει τη ζωή του. Χάνει τα πάντα. Αυτό είναι πολύ απλά το παιχνίδι. Το ίδιο πράγμα να γίνεται και στην Κίνα, το ίδιο πράγμα να γίνεται παντού. Το ίδιο πράγμα γίνεται στην Πορτογαλία, το ίδιο πράγμα γίνεται στην Ισπανία. Δηλαδή εκεί βασίζεται. Εγώ δεν μπορώ να δεχτώ, ας πούμε, ανάπτυξη και ΑΕΠ που το μετράνε όλοι και ο κόσμος να μην ευημερεί. Ο κόσμος να είναι με μισθούς που είναι στην Κίνα, για παράδειγμα, 300 ευρώ. Και ποια Κίνα. Και πολλά. Και ποια και πολλά, Κίνα. Λες. Και εδώ, έτσι. Και ποια Κίνα και εδώ. Εμείς τους ακολουθούμε κατά πόδα. Τους ακολουθούμε κατά πόδα. Και, εντάξει, και τουλάχιστον εκεί αυτοί μπορούν να πούνε ότι αυξήθηκε το ΑΕΠ τους. Εμείς ούτε αυτό δεν μπορούμε να πούμε, έτσι. Όχι, αλλά περιμένω τον κύριο Χατζηνικολάου να την αξιολόγηση. Ναι. Την οποία ξέρεις εδώ τώρα την αξιολόγηση. Ήθελα να γράψω ένα άρθρο για αυτό, αλλά δεν έχω προλάβει ακόμα. Είναι τελείως ψέμα όλο αυτό το θέμα της αξιολόγησης. Δεν παίζεται εκεί το παιχνίδι. Πρέπει να το πούμε στον κόσμο, να πούμε το εξής που παίζεται. Και θα το δεις. Να γίνω κι εγώ λίγο προφήτης. Δηλαδή είσαι κι εσύ, ήταν και κάποιος άλλος κύριος, να γίνω κι εγώ λίγο προφήτης. Δεν περιμένουμε καμία αξιολόγηση. Η διαφωνία που υπάρχει είναι, γι' αυτό σου λέω, τα funds κυριεύουν τον κόσμο, όχι οι τράπεζες. Υπάρχει λάθος εντύπωση. Τα funds ελέγχουν τις τράπεζες. Δεν ελέγχουν οι τράπεζες τα funds. Σωστό. Είναι ακριβώς το ανάποδο. Υπάρχει λοιπόν μια διαφωνία, αυτό δεν έχει ακουστεί από πουθενά, θα το πούμε εμείς λοιπόν. Υπάρχει μια διαφωνία με τα funds που έχουν ήδη και έχουν έρθει εδώ στην Ελλάδα και έχουν βάλει στο μάτι την περιουσία των Ελλήνων. Μέσω των τραπεζών που έχουν εξαγοράσει πλέον, έτσι, μέσω των τραπεζών που έχουν εξαγοράσει. Και το πρόβλημα που είναι, είναι στο φόρο ακίνητης περιουσίας. Αυτό διαπραγματεύονται τώρα τα funds. Το ένφια δηλαδή. Όχι μόνο το ένφια, το φόρο που πας και πληρώνεις όταν αγοράζεις ένα ακίνητο. Α, μάλιστα, στις μεταβιβάσεις. Δεν πληρώνεις ένα φόρο. Βεβαίως, ναι, ναι. Ωραία. Άρα λοιπόν να κάνω κι εγώ λοιπόν τον προφήτη εδώ και να πούμε το εξής. Θα δείτε πώς θα όμορφα θα λήξει η αξιολόγηση, γιατί η αξιολόγηση που υποτίθεται ότι έχει πρόβλημα έχει κολλήσει μόνο σε δύο πράγματα. Το ένα πράγμα ήταν πόσο θα κοπούν οι συντάξεις, τα νούμερα θέλουν, τα νούμερα μιλάω για φέτος και το πολύ ίσως στο μισό επόμενο χρόνο. Έτσι. Έπρεπε να κοπούν σύμφωνα με τα νούμερα όπως τα έχω βάλει εγώ κάτω 40%, γιατί αλλιώς δεν έβγαινε το πράγμα. Σωστό. Άρα τι λένε. Τι λέει η κυβέρνηση, σου λέει πώς θα γίνει να τους κόψουμε 20-25% τώρα, 20, λίγο τώρα το χρόνο και, το άλλο χρόνου να κόψουμε το, και του χρόνου να κόψουμε το άλλο 20. Το ένα λοιπόν θέμα που έχει κολλήσει η αξιολόγηση είναι αυτό και το δεύτερο είναι αυτό που σου λέω, που δεν το έχω ακούσει από πουθενά, είναι με τα funds. Γιατί τα funds έχουν βάλει στο μάτι τα σπίτια μας, την περιουσία μας και πρόσεξε να δεις. Να απελευθερώσουμε τα περισσότερα είναι υπόθηκα δάνεια, Δημήτρη μου, το ξέρεις πολύ καλά ότι έχουν εγγυητή από πίσω, καλόπιστο εγγυητή, έτσι, ο οποίος έχει και αυτός ακίνητα. Βεβαίως. Δεν είναι λοιπόν αυτά που μας λένε στη δημοσιογράφη που μετράνε μόνο τα ακίνητα, τα υποθηκευμένα. Για βάλε και το ακίνητο του εγγύητη που είναι από πίσω. Άρα και αυτά θέλουν, έχουν βάλει στο μάτι. Βεβαίως. Οπότε τι γίνεται, ψάχνουν να βρούνε τρόπο πώς θα γλιτώσουν το φόρο μεταβίβασης. Και εδώ είμαστε και θα το δούμε ότι μόλις περάσει ένας νόμος που θα απαλλάσσει τα funds από το φόρο μεταβίβασης, θα δεις πόσο όμορφα θα λήξει και η αξιολόγηση. Εδώ θα είμαστε και να το δούμε. Εδώ θα είμαστε και να το δούμε. Δηλαδή το πρόβλημά του, γιατί, πρόσεξε να δεις. Τα φαν σου λέει, εγώ θα έρθω και θα αγοράσω στο 5 με 7% της αντικειμενικής αξίας. Σωστό. Δεν με συμφέρει να πάω να πληρώσω φόρο μεταβίβασης 3% ή 4% ή πόσο είναι. Ναι, το 100% της ονομάστικης. Δεν με συμφέρει αυτό. Κάτι πρέπει να μου κάνεις, γιατί θα χάσω από τα κέρδη μου. Σωστό. Εκεί κολλάει και θα δεις, θα περάσουν ένα νόμο, εγώ είμαι σίγουρος, θα περάσουν, όταν δω ότι θα περάσουν ένα νόμο που θα απαλλάσσει τα funds με κάποιο τρόπο από το φόρο που πληρώνουμε όλοι, δηλαδή και εσύ τώρα μου πας να αγοράσεις ένα σπίτι και εγώ, ναι, δεν θα πληρώσουμε ένα φόρο στο μεταβίβαση. Θα δεις πώς θα απαλλαγούν τα funds από αυτό, όταν το δω αυτό θα λήξει και αξιολόγηση για μένα. Πάντως πρέπει να πούμε ότι η αξιολόγηση δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα checklist για το τι έχουμε κάνει. Ναι. Έτσι, και το τι πρόκειται να κάνουμε. Δεν υπάρχει σωστή αξιολόγηση. Αξιολόγηση δεν είναι αυτό. Αξιολόγηση είναι βάζω ένα μέτρο στην οικονομία και βλέπω πώς πήγε. Ποια είναι τα αποτελέσματά του. Τέτοια αξιολόγηση δεν γίνεται στην ελληνική κοινωνία. Γίνεται, το κάνεις αυτό που σου είπα. Το έκανα. Δεν μετριέται όμως η απόδοση, δεν μετριέται το τι έγινε. Έτσι. Βέβαια. Δεν συμφέρει και να μετρηθεί, Δημήτρη. Δεν συμφέρει. Όχι, βέβαια, γιατί είναι αλλού η σκοπιμότητα. Γιατί αν του ενδιέφερε, έστω και τυπικά, ρε παιδί μου, για μια. Έστω ότι είχαν την άποψη ότι με αυτή την πολιτική μπορεί να υπάρξει διέξοδος. Θα τους ενδιέφερε να μετράνε τις αποδόσεις. Δηλαδή, τις αποδόσεις, ναι. Ναι. Ότι ρε παιδί μου, κάτσε να δεις. Η ανεργία έπεσε τόσο. Ναι. Ότι έχει κάποιες αποδόσεις. Δεν μετράνε τίποτα απολύτως. Απλά σε παραπέμπουν στο μέλλον. Ότι στο μέλλον αυτό και 6 χρόνια έχουν περάσει τώρα.
και σε πάμε ακόμη στο μέλλον τι θα γίνει. Και χειροτερεύει κατά στην οικονομία. Ναι, και μου λένε συνέχεια για ανάπτυξη και ανάπτυξη. Και έχω βαρεθεί να το ακούω και προσμένω τελικά ότι η ανάπτυξη θα είναι σαν τα χιόνια που θα έρθουν. Θα ξυπνήσουμε ένα πρωί και θα δούμε τους δρόμους στρωμένους με ανάπτυξη. Έτσι. Βέβαια. Δηλαδή κάπως έτσι. Αλλά δεν έχουν εξηγήσει ακόμα και αυτοί που πιστεύουν. Που εγώ και νομίζω και εσύ δεν το πιστεύεις ότι η αύξηση του ΑΕΠ. Φέρνει όχι, και ανάπτυξη. Είμαστε από αυτού που δεν το πιστεύουμε. Όχι, αλλά ακόμα και έτσι να το μετρήσουμε, γιατί έτσι το μετράνε αυτοί. Ακόμα και έτσι να το μετρήσουμε. Ας μας πούνε λοιπόν, το ΑΕΠ έχει τέσσερα συστατικά, έτσι. Σωστό. Το ένα είναι οι καθαρές εξαγωγές, όπως λέμε. Ακριβώς. Άρα από εκεί είμαστε μείον στο λογαριασμό. Τρελά. Άρα από εκεί δεν πρόκειται να έχουμε ανάπτυξη. Το δεύτερο πράγμα που υπάρχει στο ΑΕΠ, προκειμένου να αυξηθεί, είναι οι δημόσιες δαπάνες. Mm-hmm. Εξορισμού λοιπόν το μνημόνιο, τι σου λέει, σου περιορίζει τις δαπάνες. Άρα ούτε και από εκεί μπορείς να έχεις ανάπτυξη. Η λεγόμενη δημόσια κατανάλωση. Ναι, το επόμενο λοιπόν είναι οι επενδύσεις. Πες το, τι ωραία που το λες για τις επενδύσεις. Πώς ναι, είμαστε σε επίπεδο ημένης που είναι σε μπράβο, πόλεμο τώρα. Μπράβο. Άρα ούτε και από εκεί μπορούμε να έχουμε ανάπτυξη. Και το τέταρτο στοιχείο είναι η κατανάλωση. Σωστό. Ποια κατανάλωση, ποιος καταναλώνει. Έλατε. Άρα πώς θα έχουμε ανάπτυξη, ρε παιδιά. Ποιο από αυτά τα τέσσερα στοιχεία του ΑΕΠ θα αυξηθεί. Γιατί πρέπει να αυξηθεί έστω ένα από αυτά τα τέσσερα. Φέρετε, οφείλουμε να ομολογήσουμε. Για να έχουμε ανάπτυξη. Ότι ορισμένες φορές, ορισμένα τρίμηνα, ξαφνικά γίνεται μια ανάπτυξη αυτού του είδους. Ναι, έγινε μια με κλειστές τις τράπεζες. Με κλειστές τις τράπεζες. Ναι, αυτό δεν είναι εντυπωσιακό. Αυτό είναι για Νόμπελ. Να τσκλίνουμε. Αυτό είναι για Νόμπελ. Και εγώ είπα τότε, το αυτονόητο. Να τις κλείσουμε οριστικά. Μπας και έχουμε ανάπτυξη. Θυμάμαι, ήμασταν μέσα στα μάξι σου που το συζητάγαμε αυτό. Θυμάσαι εκείνη που όταν είχαν ανακοινωθεί τα στοιχεία έτσι. Και ανακοινώσανε ανάπτυξη με κλειστές τις τράπεζες. Και λέω ότι βρήκαμε τη λύση παγκοσμίω. Να τις κλείσουμε τις τράπεζες. Τις ρημάδες να τις πληρώνουμε και γερανδιάτικα. Πώς ανακοινώσανε ανάπτυξη με κλειστές τις τράπεζες. Με ξεπερνάει. Εγώ δεν το έχω ξαναδεί αυτό που είναι. Είναι και εντυπωσιακό το γεγονός ότι ρε παιδί μου συζητάνε απευθύνω. Βεβαίως περνώντας τον κόσμο για ηλίθιο, ναι. Αυτό είναι δεδομένο εξορισμού. Διάβαζα στην Επιτροπή της Βουλής την κατάθεση της κυρίας Κατσέλη, η οποία βεβαίως αποζημιώθηκε για τον νόμο Κατσέλη, ναι. Πηγαίνοντας να είναι στέλεγος της Ένωσης Ελλήνων Τραπεζών. Έτσι. Λοιπόν, αυτό που τέλος πάντων. Και τι έλεγε. Σε ένα με δύο χρόνια λέει. Θα ανοίξουν οι τράπεζες, λέγε, θα έχουν επιστρέψει καταθέσεις. Διότι το τελευταίο, το Δεκέμβριο του 2015, είχαμε μια άνοδο καταθέσεων της τάξης του 1 δισεκατομμύριου περίπου. Συγγνώμη, αυτό δεν είναι άνοδος καταθέσεων. Είναι εγκλωβισμός χρήματος. Όταν εμένα δεν μου επιτρέπεις να πάρω το μισθό μου, δεν είναι αυξάνει καταθέσεις. Αφού δεν μου επιτρέψεις να το πάρω. Δηλαδή, τρελαίνεσαι και λες, καλά, αρκιά μου. Τι στο διάλογο είχα και καθηγητρία πάνω, δεν μάμαι. Δηλαδή. Εγώ από τότε είχα καταλάβει δεν κάπου έμπαζε το. Είναι σε ποιους απευθύνονται όμως, βέβαια. Αυτό είναι, δεν είναι. Πρωτοσέλιδα σε εφημερίδες, οικονομικές εφημερίδες. Ναι. Πρωτοσέλιδα. Με την αύξηση των καταθέσεων θα ανοίξουν. Ποιες αύξησες καταθέσεων, ρε παιδιά. Ο πατέρας μου, ας πούμε, δεν μπορεί να πάρει τη συνταξή του. Γιατί έχεις capital control. Αποκάλυψε τα capital control να δούμε που την αύξηση των καταθέσεων. Να το δούμε. Αυτό λέω. Μα δεν πρόκειται να τα ανοίξουν. Όχι, ποτέ. Μέχρι να γίνει χαμός, ας πούμε. Λοιπόν, αυτό είναι που δεν καταλαβαίνει ο κόσμος, ότι από τη στιγμή που κρατάει τόσο καιρό. Σε αυτό το τραπεζικό μορατόριο, δηλαδή σε αναστολή στην ουσία σημαντικού μέρους εργασιών, κυρίως σε επίπεδο ρευστού, γιατί οι κεφαλαιακές συναλλαγές που γίνονται με ηλεκτρονικό τρόπο και όλα αυτά τα πράγματα συνεχίζουν να γίνονται, δεν υπάρχει θέμα. Αυτό αφορά τον κακομοίρη, δηλαδή είτε είναι το νοικοκυριό, είτε ο εργαζόμενος, είτε ο μικρομεσαίος. Αυτό είναι που θέλει ρευστό και πάει στον Κισένα. Αν κρατάς τόσο περισσότερο. Όσο περισσότερο την κρατάς κλειστή την τράπεζα ή σε αναστολή, τόσο περισσότερο πιο δύσκολο να την ανοίξεις. Γιατί έχει χαθεί κάθε εμπιστοσύνη. Έχει χαθεί κάθε εμπιστοσύνη, βέβαια. Ακριβώς. Λοιπόν, και τι κάνει. Σου εγκλωβίζει με το έτσι γουστάρω τα χρήματά σου μέσα, εμφανίζεται αυτό το πράγμα στο τέλος του έτους, ας πούμε, σαν αύξηση καταθέσεων. Ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι τα αύξηση καταθέσεων. Είναι τα δικά σου λεφτά τα οποία δεν σου επιτρέπει να τα χρησιμοποιήσει με τον τρόπο που θέλει εσύ να τα χρησιμοποιήσει. Πολύ σωστά. Έτσι δεν είναι. Πολύ σωστά, ναι. Αυτό το πράγμα δεν έχει ξανασυμβεί. Ξέρει ιστορικό προηγούμενο να έχει ξανασυμβεί αυτό το πράγμα. Όχι, δεν ξέρω. Όπως δεν ήξερα κιόλας ότι γίνεται να έχει ανάπτυξη σε οποιοδήποτε κράτος με τις τράπεζες κλειστές. Καλά, εσύ αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι δεν είσαι το επίπεδο ενός οικονομολόγου που μας διηγούν. Λοιπόν, και τι δεν ξέρω και τι διδάσκουν αυτά τα κολοπανεπιστήμια που πήγε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ούτε κι εγώ. Καλά, εγώ είμαι γραφικός, είμαι πολύ χειρότερα. Λοιπόν, αλλά θέλω να πω ότι ναι, καταλάβει ο κόσμος γιατί τον κοροϊδεύουν χοντρά και πιστεύει ότι θα γλιτώσει και τις καταθέσεις του, τις όποιες καταθέσεις. Μα γι' αυτό τις εγκλωβίζουν μέσα τα λεφτά. Καταλάβετε το. Εγκλωβίζουν τη σύνταξη και το μισθό ή εγκλωβίζουν το μικρομεσαίο, ο οποίος δεν μπορεί να κάνει την ανάληψη που χρειάζεται να κάνει. Αν θέλει σε μετρητό, γιατί σε πολύ μεγάλο, ειδικά οι μικρές επιχειρήσεις, σε μετρητό συναλλάσσονται.
Λοιπόν, γιατί τα εγκλωβίζει όλα αυτά? Για να φτάσει σε ένα επίπεδο να τα κουρέψει. Δηλαδή να τα φάει τα λεφτά. Δεν έχει κανένα άλλο λόγο να το εγκλωβίσει αυτό το πράγμα. Εάν ήθελε να δώσει αέρα, εάν ήθελε το τραπεζικό σύστημα να σταθεί, τι θα έπρεπε να κάνει? Να δώσει αέρα στην αγορά. Σωστά, δεν είναι? Αυτό δεν είναι? Σωστά. Λοιπόν, τι θα έπρεπε να γίνει? Πολύ απλά. Πήρα 60 δισεκατομμύρια σε ανακεφαλοποίηση. Κόβω το διπλάσιο όγκο σε κόκκινα δάνεια. Γιατί έτσι γίνεται αυτή η ιστορία. Παίρνω τα λεφτά, γι' αυτό παίρνω από τα λεφτά του κράτους. Για να κόψω τα κόκκινα δάνεια. Να μειώσω δηλαδή τις υποχρεώσεις μου, να έχω κεφαλαϊκή επάρκεια έναντι των υποχρεώσεων που κόβω. Έτσι, και συνεχίζω να δώσω χρήμα στην αγορά. Αυτό είναι, λέει, η νεοφιλελεύθερη θεωρία. Σωστά. Η οικονομική θεωρία. Εγώ δεν το πιστεύω ότι μπορεί να λειτουργεί, αλλά λέω, ρε παιδιά, τουλάχιστον αυτό που έλεγε ο Φρίντμαν. Λοιπόν, δεν κάνουν ούτε αυτό το πράγμα. Στην ουσία δίνουν λεφτά αβέρτα κουβέρτα, τα οποία μετατρέπονται σε ομόλογα εξωτερικού, γίνονται όπως αγοράζουν ομόλογα από το εξωτερικό σαν επενδύσεις ασφαλείας. Γιατί δεν μπορεί να μου δικαιολογήσει κανένας πώς γίνεται σε εποχή ανακεφαλοποιήσεων να έχει τέτοιο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων το συστημικό τραπεζικό σύστημα. Καθίστε, ρε παιδιά. Και το εντυπωσιακό είναι ότι αυτό το πράγμα δεν συνυπολογίζεται στην επάρκεια κεφαλαίου των τραπεζών. Όταν έχεις 56 δισεκατομμύρια σε μετατρέψιμους τίτλους, δεν το καταλαβαίνω αυτό γιατί δεν περιλαμβάνει στην κεφαλαϊκή επάρκεια. Αφού είναι άμεσα μετατρέψιμο. Έτσι δεν είναι? Αφού είναι επένδυση ασφαλείας. Γιατί δεν το συμπεριλαμβάνουν αυτό στην εκτίμηση? Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Και ξέρεις, και είναι και αυτό που λες, ρε Δημήτρη. Έχουμε δώσει στις ανακεφαλαιοποιήσεις που και τα τελευταία λεφτά πρέπει να γράψουμε κάτι και εγώ και εσύ πάλι και γι' αυτό. Τι να πρωτογράψεις και τι να σχολιάσεις? Ναι, δεν προλαβαίνεις. 5,7 δισεκατομμύρια. Και βγαίνει αυτό ο γη. Τα οποία έχουν χαθεί ήδη. Έτσι. Προσβάλλω τους. Όχι, ναι, θα σε επιπερίσω μετά από Πάλι. Λοιπόν, ο Τσακαλώτος. Και είπα αυτό το πράγμα που είπε στη Βουλή, το οποίο πρέπει, παιδί μου, με συγχωρείς, δηλαδή. Δεν σηκώθηκαν τα έδρανα. Βέβαια το είπε σε ανθρώπους οι οποίοι ό,τι ξέρουν. Ναι. Λοιπόν, που λέει, εντάξει, λέει, θα τα πάρουμε πίσω τα 5,7 διότι τα έχουμε δώσει σε κόκκος. Και τρελαίνεσαι, τα κόκκος είναι το εξής. Και διόρθωσε με αν κάνω λάθος. Στην πραγματικότητα δίνω ένα ομολόγο με λεφτά, με τη μορφή ομολόγου, το οποίο θα μου επιστραφεί εάν και εφόσον η κεφαλαιακή επάρκεια υπερβεί ένα επίπεδο συγκεκριμένη τράπεζα μέσω της ανακεφαλοποίησης του χρηματιστηρίου. Όπου το χρηματιστήριο όμως πάει κατά διαόλου. Δηλαδή, και πες τι θα γίνει αν δεν επιστραφεί. Αν δεν επιστραφεί, τα χάνεις. Θα πάει και στο χρέος, θα φορτωθεί τώρα. Βεβαίως. Περνάει το 5,7 στο δημόσιο. Ναι, προφανώς. Γιατί τα λεφτά. Μπράβο. Το δημόσιο χρέος. Πάλι ο μικρομεσαίος θα την πληρώσει. Απλά επιλέξαν το κόκκος. Γιατί τώρα δεν καταγράφονται στο χρέος. Όσο είναι σε κόκκος, ναι, την υποπροθεσμία. Δεν έχει καταγραφεί στο χρέος. Σωστά. Και υποτίθεται ότι δεν προσθέθηκαν τα 5,7 στο χρέος. Λοιπόν, αλλά στην πραγματικότητα έχουν προσθεθεί, γιατί μόνο από το χρηματιστήριο να δεις τι έχει χάσει το τραπεζικό, δεν το συζητάμε. Και το έχεις αυτόν τον άνθρωπο και δεν υπήρχε αντίλογος. Μα επένδυση στις τράπεζες στις αρχές του 2015 100.000 ευρώ. Στις αρχές του 2015. Σε μετοχές της τράπεζας και σε αυτές τις συστημικές έχεις μείνει με 20 ευρώ. Έγινε η απόλυτη καταστροφή, έτσι. Και ύστερα μου μιλάνε για υποτίμηση. Ο ένας και ο άλλος και μου λένε για υποτίμηση, για υποτίμηση. Ρε παιδιά, αυτό δεν είναι υποτίμηση. Το ότι χάσαν τα λεφτά του συμμολογιού, το ότι καταστραφήκαν 300.000 μικρομέτοχοι, το ότι ο κόσμος δανείστηκε, έχουμε δανειστεί 40 δις για να τα δώσουμε στις τράπεζες και έχουμε κόψει τους μισθούς μας, έχουμε κόψει τις συντάξεις μας. Αυτό δεν είναι υποτίμηση. Αυτό που ζούμε δεν είναι τραγική υποτίμηση. Μάλιστα εσωτερική υποτίμηση. Αυτό λέγεται εσωτερική υποτίμηση. Και άγριας μορφής, έτσι. Άγριας μορφής. Δεν γίνεται σιγά-σιγά. Δεν γίνεται σιγά-σιγά σταδιακά σε βάθος χρόνου. Έτσι. Μιλάμε για άγρια υποτίμηση. Έτσι. Γι' αυτό κιόλας δεν αντέχει οικονομία, γι' αυτό παράγει τέτοια ανεργία, τέτοια αναδουλειά. Και δεν μπορεί να καταλάβει ο κόσμος ότι τα πάντα, βέβαια, δεν του το εξηγούν, δεν φταίει ο κόσμος, δεν του το εξηγούν, δεν βγαίνουν οι άνθρωποι να του το πούν. Να καταλάβει ότι τα πάντα ξεκινάνε από το διαθέσιμο εισόδημα και από την κατανάλωση. Τα πάντα εκεί ξεκινάνε. Σαφώς. Αν δεν έχεις εσύ εισόδημα το οποίο θα το διαθέσεις στην αγορά ως κατανάλωση, δεν πρόκειται να δούμε ανάπτυξη ποτέ. Έτσι, να το ξεχάσουμε αυτό. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Άλλωστε. Κάθε ένα ευρώ που ξοδεύει ένας άνθρωπος μέσα στην αγορά, δηλαδή η δαπάνη, έτσι το λέμε εμείς οι οικονομολόγοι, το ξέρεις πολύ καλά, βρε Δημήτρη, η δαπάνη έστω και ενός ευρώ είναι το εισόδημα του αλουνού. Σωστά.
Έγινε μια πολλαπλασιαστική βάση κιόλας. Έγινε πρόσφατα μια μελέτη από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Δεν την έχεις υπόψη, το ξέρω, είμαι σίγουρος, αλλά να την πούμε, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Και απέδειξε ότι κάθε άνεργος αφαιρεί. Δεν την ξέρω. Ναι, δεν την ξέρεις. Όχι, δεν την έχω δει. Πριν τρεις μήνες, τέσσερις. Πάρα πολύ ωραία μελέτη. Ναι, θα σα στείλω. Αφαιρεί κάθε άνεργος 11.000 ευρώ από το ΑΕΠ. Κάθε άνεργο. Λογικό. Λογικό, ναι, αλλά το απέδειξαν οι άνθρωποι με μαθηματικά, γιατί μέχρι τώρα ο καθένας μπορούσε να λέγει ό,τι θέλει. Σωστό. 11.000 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό, για να το εξηγήσουμε λιγάκι. Όταν ο άνεργος, όταν λοιπόν αυτός ο άνθρωπος έχει δουλειά, κάθε ευρώ που δαπανά, δηλαδή αγοράζω εγώ αυτό το ποτήρι και δαπανώ κάποια χρήματα για να αγοράσω το ποτήρι. Τα χρήματα που δαπανώ εγώ είναι το δικό σου το εισόδημα που φτιάχνεις το ποτήρι. Ακριβώς. Ναι. Που φτιάχνεις το ποτήρι. Φεύγοντας εγώ λοιπόν από την αγορά εργασίας, άσε τι γίνεται, τι τραβάω εγώ σαν, με την οικογένειά μου που μένω άνεργος, ας τα αφήσουμε αυτά, ας αφήσουμε το κοινωνικό πρόβλημα στην άκρη. Τι γίνεται όμως, τα 11.000 ευρώ λείπουνε. Άρα λείπει το εισόδημα το δικό σου. Εγώ δεν θα ξαναγοράσω ποτήρι από σένα. Ναι. Εσύ εξακολουθείς να έχεις δουλειά, αλλά χάνεις τα λεφτά που θα ξόδευα εγώ κάθε χρόνο και θα αγόραζα υπηρεσίες από σένα. Ναι. Είτε έφτιαχνα το αυτοκίνητό μου σε σένα, ναι, είτε πήγαινα στο κομμωτήριο. Άρα τι γίνεται. Ένας φεύγει, χάνει τη δουλειά του, καταστρέφεται οικονομικά με όλα τα προβλήματα που αυτό μπορεί να έχει, έτσι, στον κόσμο του, στην οικογένειά του, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι τι κάνουμε, χάνουμε εισόδημα. Μειώνεται το εισόδημά μας κατά το ποσό που δαπανούσε αυτός. Σωστό. Εδώ να πούμε ότι έχει μια συγκεκριμένη λογική. Η λογική είναι η εξής. Εάν πεις ότι το μέσο νοικοκυριό σήμερα στην Ελλάδα, όχι σήμερα, στα χρόνια αυτά των μνημονίων, το μέσο νοικοκυριό είναι περίπου 2 και κάτι ψηλά. Τα ψηλά είναι τα παιδιά. Ναι, συνήθως. Σωστά. Λοιπόν, εκεί έχουμε καταδύσει να είναι ψηλά τα παιδιά. Λοιπόν, και με έναν εργαζόμενο. Έτσι. Αυτό είναι η κατάκτηση του μεγάλου τιμονιέρη. Θυμάσαι που ναι, τον τάλεγε, αλλά δεν τον πιστεύαμε. Ποιος να τον πίστευε τότε. Λοιπόν, εάν παίρνει 18 χιλιάρικα. Αυτό το εισόδημα, αυτό το νοικοκυριό έχει 18.000 εισόδημα το χρόνο, τόσο είναι τα στοιχεία του ΟΣΑ για το 2014. Σωστά. Σημαίνει ότι αν φύγει αυτός από την αγορά, θα λείψουν, αν μείνει άνεργος, δηλαδή θα λείψουν τα 18.000. Τα 18.000 αυτά πάνε σε πολύ μεγάλο βαθμό σε βασικά είδη καταναλώσεις, τα οποία δεν υπάρχει κιόλας να τα καλύψει, γιατί αν διαιρέσουμε τα νοικοκυριά που έχουμε στην Ελλάδα με την τελική κατανάλωση που είναι στο ΑΕΠ, θα δεις ότι χρειάζεσαι 27.000. Μπράβο. Για να τα βγάλεις πέρα. Για να και έχεις 18. Και 18. Λοιπόν, άρα δημιουργείς πολλαπλασιαστικό πρόβλημα σε όλη την αγορά. Σε όλη την αγορά. Πες ένα κομμάτι από αυτό το εισόδημα πάει να το καλύψει το κράτος. Έτσι λειτουργεί. Δηλαδή γι' αυτό μπαίνει η δημόσια δαπάνη. Ναι. Λοιπόν, να καλύψει το κράτος ώστε αυτό το έλλειμμα εισοδήματος από την ενεργεια το καλύπτει με δαπάνες στο κράτος. Έτσι, μέσω προμηθευτών, είτε απευθείας δίνοντας το εισόδημα αυτό, είτε σαν επίδομα ανεργίας, είτε με κοινωνική προνοιακή πολιτική. Το χειρότερο από όλα είναι ότι με τη μείωση αυτών των δαπανών αυξάνεται το εισόδημα που αφαιρείται αυτήν την οικονομία. Και άρα το αποτέλεσμα είναι αντίστροφη πτώση. Αντίστροφη πτώση, ναι. Δηλαδή είναι μια τρομακτική. Και γι' αυτό δεν μπορεί να φρενάρει. Δεν μπορεί να φρενάρει αυτό το πράγμα με τίποτα. Ούτε με τον τρόπο που λέει ο κύριος Χατζηνικόλα, ο Σιδήμων, οφείλω να ομολογήσω. Ναι. Δηλαδή με ξένα κεφάλαια. Τα ξένα κεφάλαια, ακόμη και αν υποθέσουμε ότι έρθουν, γιατί η θεωρία τι λέει, η θεωρία τη δική τους. Λέει, εντάξει, εμείς έχουμε τεράστιο έλλειμμα κεφαλαίων. Γιατί δεν υπάρχει εισόδημα, άρα δεν υπάρχει τζίρος, άρα δεν υπάρχει συσσόρευση. Δεν μπορώ να δημιουργήσω κεφάλαιο για να επενδύσω εγώ και να προχωρήσω είτε σαν κράτος είτε σαν ιδιώτης. Σωστά. Σωστά. Άρα να πάρουμε απ' έξω το κεφάλαιο αυτό. Σωστά. Λοιπόν, πρώτον, δεν μας λέει κανένας γιατί να έρθει να επενδύσει ο ξένος επενδυτής, έτσι, σε μια οικονομία η οποία καταραίει. Δεν πρόκειται να έρθει ποτέ, έτσι. Το country risk είναι τεράστιο. Θα έρθει αυτός που του εγγυάσει τι θα αγοράσει, την απόδοσή του και ότι δεν πρόκειται να έχει μεγάλα ρίσκα.
Γι' αυτό λέει δημόσια περιουσία. Μπράβο, γι' αυτό λέει δημόσια περιουσία. Και πρόσεξε, αυτό που πρέπει να πούμε στα όσα είπες πολύ σωστά είναι και το εξής. Δεν δημιουργεί, δεν δεχόμαστε επενδύσεις απ' έξω που έρχονται και δημιουργούν νέα φουγάρα. Δηλαδή δεν είδα ένα νέο εργοστάσιο να φτιαχτεί για να βρουν δουλειά νέοι άνθρωποι ή να βρουν δουλειά άνεργοι. Είδα να έρχονται και να αγοράζουν τα αεροδρόμια μας που ήδη υπάρχουν, ναι, που ήδη είναι φτιαγμένα, που ήδη δουλεύουν κάποιοι άνθρωποι και προφανώς κάποιοι θα απολυθούν. Δηλαδή δεν είδα να φτιάχνετε κάτι καινούριο. Όχι, τίποτα απολύτως. Δηλαδή να έχουμε μπερδέψει τραγικό λίγο την έννοια, έτσι. Ναι, ναι. Άλλο επένδυση με την οποία έρχομαι και από το μηδέν φτιάχνω ένα καινούριο εργοστάσιο, ένα καινούριο φουγάρο, μια καινούρια επιχείρηση. Και προσθέτω απασχόληση. Και προσθέτω απασχόληση, έτσι, προσθέτω εισόδημα. Έτσι. Και άλλο πράγμα. Έρχονται κεφάλαια και αγοράζουν κάτι έτοιμο, κάτι που ήδη υπάρχει. Το ένα λέγεται επένδυση, το άλλο λέγεται ξεπούλημα. Σωστά. Είναι τελείως διαφορετικά. Μην τα μπερδεύουμε. Έτσι, έτσι. Γιατί τις περισσότερες φορές τι κάνουν, περικόπτουν αυτό που παίρνουν. Και περικόπτουν αυτό που παίρνουν. Για να έχουν μέγιστη απόδοση κεφαλαίου. Γιατί διαφορετικά, γιατί να το πάρουν. Για να έχει την απόδοση που έχει τώρα. Που έχει τώρα, όχι. Ναι. Δεν υπάρχει λόγο. Για να αυξήσουν τη μέγιστη απόδοση, είτε χρηματιστικά, είτε άμεσα στην οικονομία. Το πετσοκόβουνε, μένει αυτό που είναι το πιο κερδοφόρο. Το πιο κερδοφόρο. Έτσι, άρα περιορίζεται και η απασχόληση και η ανάπτυξη. Απασχόληση, το απολύει κόσμο, COVID, δραστηριότητα, όλα αυτά τα πράγματα. Και μετά το πουλάει στη μεγαλύτερη τιμή. Γιατί αυτοί που έρχονται δεν ενδιαφέρονται να πάρουν. Δεν είναι μακροπρόθεσμοι επένδυτες. Πάνε να ανακονομήσουν διά τη χρήματα αγορά. Τα funds που έλεγε προηγουμένως. Αυτό ακριβώς. Και δεν είδα πουθενά να έγινε και μια ολόκληρη ημερίδα. Ήδη η μερίδα, δεν ξέρω τώρα, πρόσφατα μας πιάσαν στον ύπνο, όντως δεν το περιμένω. Για την πρώτη φορά που έγινε η ετσιώση στην Τράπεζα της Ελλάδας, είχαμε κινητοποιηθεί, τους δημιουργήσαμε μεγάλο πρόβλημα. Τώρα, εν κρυπτό, κάνανε για τις ΕΟΣ, ειδικές οικονομικές ζώνες. Δηλαδή, σαν και αυτές τις ζώνες που καταραίουν τώρα στην Κίνα και συμπαρασύρουν ολόκληρη την οικονομία. Για τις ΕΟΣ είναι το υπόδειγμα η Κίνα, έτσι, από εκεί ξεκινήσαμε. Λοιπόν, και τώρα πάνε να μας φέρουν εδώ πέρα. Έχουν άπλετο εργατικό δυναμικό, η δουλική εργασία των προσφύγων και των μεταναστών μαζί και των Ελλήνων, γιατί πλέον πολύ λίγοι θα διαφοροποιούνται από την κατάσταση των μεταναστών και των προσφύγων. Οπότε γιατί όχι. Αλλά ποιοι έρχονται εδώ πέρα να το κάνουν. Είναι μάλιστα ένας φίλος, ελπίζω να μας ακούει, τώρα εξ Αμερικής που κάνει περίπου τη δουλειά που κάνεις και εσύ, περίπου, βρέθηκα στις Φιλιππίνες και είδα μια τέτοια οικονομική ζώνη φατσαφόρα. Δηλαδή μπροστά στα μάτια μου. Να. Μπροστά στα μάτια μου για να περάσεις τεσσάδια. Και τη φρουρούν άνθρωποι με μη 16. Δεν είναι απλοί σεκιουριτάδες. Μιλάμε για μισθοφόρους. Ναι. Η κατάσταση ήταν τραγική. Αυτό είναι το θέμα. Και στέλνουν οι μπρόκερες, τους στέλνουν τον κόσμο που θα πάει να δουλέψει. Έτσι. Και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Για να μην τεκμηριώνει και δικαίωμα και τα λοιπά. Όπως συμφωνώ και ξέρω, τους διώχνουν. Άλλωστε δεν έχουν ανάγκη. Αυτή είναι πραγματικά η κατάσταση. Να πούμε λιγάκι στα μηνύματα, εκτός αν θες κάτι. Όχι. Γιατί μας έχουν στείλει αρκετά. Ο φίλος ο Στράτος από το Περιστέρι μας λέει: Δημήτρη, καλησπέρα. Ο Κατσανέβας προχθές στο Κόντρα, πέρα από τις αηδίες που έλεγε για την επιστροφή στο εθνικό νόμισμα, σε κάποιο σημείο σε φωτογράφησε, λέγοντας για κάτι επαναστάτες που θα πάρουν τα καριοφύλια. Για μια ακόμη φορά επαληθεύεσαι που μιλάς για κάτι τύπους που ξεφτελίζουν την υπόθεση επιστροφής στο εθνικό νόμισμα με όρους εθνικής κυριαρχίας. Όπως και να έχει, τη χώρα μας θα την ξανακερδίσουμε, έστω κι αν ένας επαμύτης μείνει. Σε παρακαλώ να έρθεις και στο Περιστέρι για ομιλία. Είναι πολλοί κόσμος που περιμένει να σε ακούσει. Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς, Στάτος Περιστέρι. Λοιπόν, έτσι αλλιώς ετοιμάζεται μια εκδήλωση για το Περιστέρι, από όσο γνωρίζω. Να πάμε και μαζί κιόλας. Πάμε και μαζί, ναι, ευχαριστώ. Έτσι, ναι, μαζί. Έτσι αλλιώς θα πάμε μαζί στην εκδήλωση στον Άγιο Ρέντι. Α, μπράβο, ναι, πες το, αυτό, πες. Λοιπόν, στον Άγιο Ρέντι στις 16 του μηνός, κάτσε μισό λεπτό να το βρω για να το πω επακριβώς, γιατί μετά μου βάζουν χέρι, δεν τα λέω σωστά, και δίκιο έχουν. Πληστηριασμοί πρώτων πυλών, διώξει το φόβο, δεν είσαι μόνος, υπάρχει λύση. Αυτή είναι η πότε εκδήλωση. Είναι στις 16 του μηνός, 16 Μαρτίου, στις 7 η ώρα το απόγευμα, στο πνευματικό κέντρο του Ρέντι, επί της οδού Μπιχάκη 15, έναντι παλαιού Δημαρχείου Ρέντι. Ωραία. Οι ομιλητές είναι Δημήτρης Καρούσος, Ευαγγελία Χαραλάμπους, Δημήτρης Καζάκης.
Αυτή είναι η εκδήλωση που θα είμαστε μαζί. Λοιπόν, τόσο. Υπάρχουν και από ένα, υπάρχουν άλλες δύο, ναι, οι τρέχουσες, να τις πούμε κιόλας. Η μία είναι εμπρός για νέους μαραθώνες, νικάμε το φόβο, έχουμε τη λύση, συζήτηση για τη λύση του οικονομικού προβλήματος της χώρας και τα εθνικά θέματα, είναι 5 Τρίτου 2016, το Σάββατο δηλαδή, όπου ομιλητές είναι η κυρία Δήμητρα Λαμπάρου, συγγνώμη αν κάνω λάθος τον τονισμό, η Γεωργία Μπιτάκου και ο Δημήτρης Καζάκης. Είναι στο Μουσείο Μαραθωνίου Δρόμου. Παιδιά, είναι αδύνατο να το χάσετε. Είναι ακριβώς το τέλος της λεωφόρου Μαραθώνος. Είναι πριν μπεις μέσα στο Μαραθώνο, το χωριό δηλαδή. Στο χωριό, ναι. Και 25 Μαρτίου στο Μαραθώνα. Διοργάνωση είναι ο Δούριος Ύπος και Τετράπολης. Τετράπολης είναι μια πολιτιστική επιχείρηση του Δήμου Μαραθώνος. Και φυσικά την Κυριακή, γιατί δεν πάμε σερή. Λοιπόν, Κυριακή 6 Μαρτίου, ώρα 11 το πρωί, στο κινηματογράφο Τρία Αστέρια, Λεωφόρος Ηρακλείου 386 και Πολυτεχνείου στο Νέο Ηράκλειο Αττικής. Ο Δημήτρης Καζάκης θα είναι ομιλητής και θα συζητήσει με το κοινό για τα πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που απασχολούν τον τόπο και φυσικά τις λύσεις που προτείνονται για τα ζητήματα αυτά. Να πούμε επίσης ότι ο φίλος ο Θάνος μας λέει: Δημήτρη, καλησπέρα, συγχαρητήρια για την εκπομπή. Μόλις είπες για τον Προβόπουλο, θυμήθηκα την προσφώνηση της δημοσιογράφου του Sky για τον άνθρωπο που προέβλεψε την κρίση και ότι μπορεί να είναι ο επόμενος άνθρωπος της δράσης. Ξεχνάει βέβαια η κυρία αυτή ότι όταν ξεκίνησε η κρίση στην Αμερική, ο Προβόπουλος έβγαινε και έλεγε ότι η ελληνική οικονομία και οι τράπεζες ήταν θωρακισμένες και δεν υπήρχε πρόβλημα. Αυτός δεν ήταν που υπέγραφε τις εκθέσεις της Τράπεζας της Ελλάδος και έλεγε ότι πάντα το δεύτερο εξάμεινο του κάθε έτους, αμάν αυτό το δεύτερο εξάμεινο, θα ερχόταν η ανάπτυξη. Προφανώς μιλάει σε κόσμο με μνήμη χρυσόψαρου. Από πού και ως πού, πραγματικά, αυτό με τρομάζει ο τρόπος με τον οποίο διαστρέφεται το γεγονός. Ναι. Ο κύριος Προβόπουλος ενέχει ποινική ευθύνη για το γεγονός ότι δεν προειδοποίησε ποτέ τα προηγούμενα χρόνια για την κατάσταση του χρέους και της υπερχρέωσης, όχι μόνο του δημοσίου χρέους, αλλά και του ιδιωτικού χρέους. Τον τρόπο που κάλπαζε δηλαδή στα χρόνια του ευρώ. Και ξέρεις, πρέπει να το πω εδώ πέρα, γιατί ακόμα, βρε Δημήτρη, και στη Μητρόπολη του Καπιταλισμού έχω παρακολουθήσει άπειρες φορές τις συνεδριάσεις του Κογκρέσου, όπου καλούν τον κεντρικό τραπεζίτη, και μάλιστα θυμάμαι τότε ήταν ο Greenspan που παρακολουθούσα, γιατί με διέφερε για τη δουλειά μου και παρακολουθούσα live τις συνεδριάσεις του Κογκρέσου, και έβλεπα το άγχος που είχε όταν τον ανακρίνανε, γιατί επρόκειτο για ανάκριση κανονική. Σωστό, έχεις δίκιο. Επρόκειτο για ανάκριση κανονική. Πού στη Μητρόπολη του Καπιταλισμού. Ανακρίναν τον κεντρικό τραπεζίτη και αν ανατρέξει όσοι ενδιαφέρονται να δουν βίντεο και να δουν τον τρόμο που είχε σε αυτά που έλεγε, γιατί ξέρεις, το παραμικρό λάθος να έκανε. Σε τσακώνανε κατευθείαν. Πήγαινε στη φυλακή, πεζόταν το κεφάλι σου. Και ειδικά από την αντιπολίτευση, από τους βουλευτές της αντιπολίτευσης. Ναι. Εδώ δεν γίνεται τίποτα. Δεν φέρει ευθύνη κανένας. Τίποτα. Και μάλιστα μου κάνει εντύπωση, γιατί πάντα σε αυτές τις ακροάσεις ο διοικητής έχει ολόκληρο επιτελείο. Ολόκληρο επιτελείο, ναι. Για να μπορέσει να υποστηρίξει, γιατί τον κάνουν τελατή. Τον κάνουν, ναι. Έβλεπες τον ισχυρότερο υποτίθεται άντρα που κρατάει την παγκόσμια οικονομία στα χέρια του, το άγχος του. Δεν μπορούσε να σταυρώσει λέξη ο άνθρωπος. Και οι ερωτήσεις έπεφταν απανωτές από τους βουλευτές και μάλιστα από βουλευτές που μπορεί ο ένας να ήταν μηχανικός, μπορεί ο άλλος να ήταν γιατρός, αλλά ήταν τόσο κατατοπισμένοι στο θέμα, τόσο καλά. Που ούτε οικονομολόγος δεν είναι, και ερωτήσεις κέρυες, και είχε ο άνθρωπος άγχος τρομερό. Ένας από αυτούς, να το πούμε κιόλας, γιατί κατεβαίνει υποψήφιος πρόεδρος στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα ήταν η αναγκαστική μου επιλογή αν ήμουν στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι ο Σάντερς, ο οποίος πραγματικά σε τέτοιου τύπου συνεδριάσεις της Γερουσίας έφερε πάρα πολλούς τελείως σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, αλλά επειδή μειοψηφούσε πάντα η πλειοψηφία του Κογκρέσου Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικάνων, αυτός ήταν ανεξάρτητος πάντα, τους κάλυπταν παρά το γεγονός. Παρόλα αυτά όμως, ειδικά με τα subprimes, το σκάνδαλο, όπως και επίσης και με τους κεντρικούς τραπεζίτες και τον Άννα Γκρίσπαν και τον Μπερνάκη, τους είχε περάσει από μια ανάκριση τρίτου βαθμού σε τέτοιο βαθμό που είχαν ξεφτυλιστεί. Έγινε ολόκληρη εκστρατεία μετά ανοικοδόμηση του προφίλ των τραπεζιτών, ναι, μετά από αυτή την ιστορία.
Και επειδή ξέρω, επαγγελματικά τουλάχιστον, ξέρω την προετοιμασία που κάνει ο κεντρικός τραπεζίτης για να εμφανιστεί. Βέβαια, σε τέτοια. Ναι. Είναι ανάκριση, δεν είναι απλά κάνω μια εμφάνιση ή απαντώ στην πρόεδρο της Βουλής, θα έρθω όποτε θέλω. Όχι, όχι, όχι. Είναι ποινικό αδίκημα. Αν δεν εμφανιστεί, σε πάνε μέσα στην φυλακή. Όποτε θέλω και όποτε μπορέσω. Σε πάνε κατευθείαν μέσα. Αν θέλω. Έτσι. Πρέπει να έχει σοβαρό λόγο για να ζητήσει αναβολή και όλα αυτά τα πράγματα είναι πολύ πιο αυστηρά από το ελληνικό δικαστήριο. Λοιπόν, και η προετοιμασία με συμβούλους, με ειδικούς νομικούς. Υπάρχουν νομικοί που σε προετοιμάζουν για την ακρόαση. Βέβαια. Εκεί. Και το πώς πρέπει να μιλάς και τι πρέπει να μην σου ξεφύγει τίποτα, γιατί θα σε τσακώσουν. Σε τσακώσουν κατευθείαν. Μετράνε τη λέξη. Λοιπόν, και σε αντίθεση με εμάς εδώ πέρα που είναι παιδική χαρά. Ναι, που είναι παιδική χαρά. Παιδική χαρά. Όχι, δεν εμφανίζεται καν. Σου λέει δεν μπορώ να έρθω. Ναι, δεν γουστάρω. Δεν μπορώ τώρα, έχουμε την κομμήνα. Δεν θέλω να. Δηλαδή δεν είναι φοβερό, ας πούμε. Φοβερό, απίστευτο έτσι. Και, αλλά έχει και ένα δίκιο ο άνθρωπος, γιατί και να πάει. Ποιος θα τον ρωτήσει. Τι. Η κυρία Βαλαμβάνη. Ποιος θα τον ρωτήσει. Η κυρία Βαλαμβάνη και η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ποιος θα τον κολλήσει στον τοίχο. Με τι γνώση θα τον κολλήσει στον τοίχο. Ποιος θα τον ρωτήσει τι. Μου κάνει φοβερή εντύπωση γιατί θυμάμαι την υποτίθεται επιτροπή για το ζήτημα του πρώτου μνημονίου που είχαν φτιάξει την πρώτη φορά αριστερά. Τώρα έχουμε δεύτερη αριστερά. Λοιπόν, που ήταν η κυρία Κωνσταντοπούλου και η κυρία Βαλαμβάνη, που έτρωγαν τα λόγια τους. Δηλαδή, μασούσαν τις κουβέντες, δεν θέτανε ζητήματα χοντρά. Τα ζητήματα δηλαδή που ξέραμε όλοι, που τα συζητάγαμε όλοι. Τίποτα. Εμφανίστηκε μπροστά τους ο επικεφαλής διαχειριστής του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και δεν κάνανε ούτε καν την ερώτηση. Φέρτα ρε φίλε τα κοιτάπια εδώ. Φέρτα τα κοιτάπια. Και πες μας ποιος ήταν, ας πούμε, την τάδε του μηνός. Ναι, και φτιάχνει εταιρείες. Μα να έχεις τα κοιτάπια. Να έχεις, τα χαρτιά. Ναι, να τα τίποτα δούμε. Ρε παιδί μου. Ξέρεις, δεν κατηγορείς για τίποτα κάποιον. Όχι, αλλά ενημέρωση. Φέρε, να έχουμε ενημέρωση. Να έχω ενημέρωση. Να τα δώσω στους ειδικούς, να μου πούνε πέντε πράγματα. Μπράβο. Να το ξεσκίσεις μετά. Μπράβο. Το ξεσκίσεις. Έλα εδώ να μου εξηγήσεις πώς έγινε αυτή η ιστορία, πώς έγινε αυτή η πράξη, με ποιος έγινε και πώς κατέληξε. Γιατί υπάρχει μια υπάρχουν, όχι μία, εντάξει, υπάρχουν μια σειρά από swaps που γίνανε. Βεβαίως. Να τα δούμε ένα-ένα, τα βάλουμε κάτω. Εμείς όμως δεν λέμε ότι φταίσε κάτι. Δώστε μας λοιπόν να τα δούμε εμείς που ξέρουμε, που έχουμε ειδικότητα, πώς είμαστε. Τίποτα απολύτως. Δώστε μας να τα δούμε τα χαρτιά και να κάνουμε μια έκθεση. Και να υπογράψουμε κάτω από την έκθεση. Την υπογραφή μας να τη βάλουμε. Έχεις δει, να φέρουμε ευθύνη για ό,τι πούμε. Εκείνη την εποχή, θυμάμαι, λυσάγαμε εμείς από το ΕΠΑΜ να έρθουμε σε επαφή, όχι με την κυρία Βαλαβάνη, γιατί δεν είχε να κάνει νόημα να συζητήσει με την κυρία Βαλαβάνη που έλεγε πατριωτικό κατοίκον, πλήρωσε τον έμφυα. Αλλά με την κυρία Κωνσταντοπούλου που θεωρούσαμε ότι υπήρχε μια διαφοροποίηση κτλ. Δεν μπορέσαμε ούτε να πιούμε ένα καφέ που λέει ο λόγος. Να της πούμε, κυρία μου, αυτά τα ζητήματα θα θέσεις και εκεί θα πιέσεις. Γιατί εκεί θα βγάζεις λαβράκι. Θες να το κάνεις για τη δική σου πολιτική ιστεροφημία. Κάντο. Κανένα πρόβλημα. Αλλά κάντο. Κάντο. Τουλάχιστον να τους δημιουργείς πρόβλημα. Δεν δέχτηκε ούτε καφέ. Την ίδια ώρα που γνωρίζαμε μέσα από το επιτελείο της ότι συναντιόταν με τον οποιοδήποτε τυχάρπαστο, για να μην πω τίποτα, καμιά χειρότερη λέξη, με τον οποιοδήποτε τυχάρπαστο. Ναι. Δεν δέχτηκε να ακούσει μια έμπειρη γνώμη για τον τρόπο που θα μπορούσε να θέσει ορισμένα ζητηματάκια που είναι τελείως απλά για αυτόν που ξέρει, αλλά για αυτόν που δεν ξέρει πού να το κάνεις. Και έτσι προσωπικά εγώ πίστηκα ότι τα πράγματα έχουν δρομολογηθεί. Στημένα, ναι. Και είναι δρομολογημένα. Λοιπόν, προσωπικά εγώ. Τώρα, οποιοδήποτε άλλο. Απευθύνεται λοιπόν σε μια. Έχουν μια ερώτηση η οποία σου απευθύνεται κιόλας. Αν και διαμέσω εμού, αλλά. Θα ήθελα το σχόλιο σας για ένα γεγονός που διαφέρει την προσοχή πολλών. Τελευταία, τα πολυκαταστήματα και σούπερ μάρκετ, όλο και περισσότερο, δεν δέχονται φθαρμένα χαρτονομίσματα. Αναγκάστηκα να πάρω τηλέφωνο στην αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης, όπου και διαμένω, και μου είπαν ότι εκτός και αν λείπει κομμάτι, είναι υποχρεωμένοι να το πάρουν. Αυτό είναι σωστό. Σωστό, ναι. Εφόσον είναι γνήσιο, ακόμη και αν είναι κολλημένο με σολοτέιπ. Σωστό και αυτό. Έτσι ακριβώς. Μόνο αν λείπει κομμάτι, μόνο αν λείπει υπάρχει κομμάτι, θέμα, ναι, ή αν είναι πλαστό. Ναι. Νομίζω ότι αυτή η κατάσταση εντάσσεται στον ευρύτερο πόλεμο κατά των μετρητών που έχει κηρύξει το σύστημα παγκόσμια. Μήπως προσπαθούν να δυσχεράνουν τις συναλλαγές με μετρητά όλο και περισσότερο ως αντικίνητρο για τη χρήση τους.
Εντάξει, αυτό φαίνεται παγκόσμια ότι πάει να γίνει έτσι, δηλαδή και η απόσυρση κάποιων συγκεκριμένων τραπεζογραμματείων και όλα αυτά, έχει κηρυχθεί ένας πόλεμος στα μετρητά για άλλους σκοπούς, δεν χρειάζεται τώρα, ο νόο νοήτο, δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε τίποτα παραπάνω από το σκοπό, ας πούμε, ναι. Το σκοπό, νομίζω ότι ο κόσμος μπορεί εύκολα να καταλάβει που οδηγείται το πράγμα, απλά προσπαθούν να το περάσουν για λόγους φοροδιαφυγής για παράδειγμα, δηλαδή... δεν ξέρουμε για παράδειγμα ο μισθωτός και ο συνταξιούχος τι παίρνει και προσπαθούμε να περιορίσουμε τη φοροδιαφυγή του ελεύθερου επαγγελματία, αλλά τα LuxLeaks τα αφήνουμε, ξέρω εγώ, να ξεφεύγουν με δισεκατομμύρια των δισεκατομμύριων. Τέλος πάντων, είναι γνωστό, εντάξει, είναι γνωστό γιατί προσπαθούν να το κάνουν αυτό. Προσπαθούν απλά στον κόσμο να περάσει πιο εύκολα, να δεχτεί τελικά αυτό που πάει να δεχτεί, την αχρήματη. Υπάρχει και μια λογική, ας πούμε, κράτος σε κράτη που υπάρχει και στις μεγάλες πολυεθνικές, σε αλυσίδες, αλλά και στις τράπεζες. Κάνουν αυθαίρετα ό,τι θέλουν. Μην υπολογίζουμε πάντα ότι είναι και μια συνωμοσία. Ναι. Απλούστατα ξέρουν ότι είναι κράτος σε κράτη, δεν πρέπει να τους ενοχλήσει κανένας και κάνουν ό,τι γουστάρουν. Πρόσφατα μου κάνει κάποιος μια καταγγελία, ναι, για τράπεζα, όπου δεν δεχόταν να του χαλάσει ένα πεντακοσάρικο. Ναι. Πήγε με το πεντακοσάρικο. Και ήθελε να πάρει, πώς το λένε, 25 άρικα. Είναι τελείως παράνομο, έτσι. Ε? Το οποίο 15 άρικα. Είναι τελείως παράνομο. Τελείως παράνομο. Τελείως παράνομο. Λοιπόν, και το διευθυντής του λέει, όχι, και πού το βρήκατε εσείς το 500 άρικο και ιστορίες και υπογράψτε μου εσείς ότι το 500 άρικο αυτό το είναι νόμιμης. Τι πάει να πει, ρε φίλε, νόμιμη. Είναι πλαστό. Όχι. Άρα ξαργύρωσέ το. Τι πάει να πει. Δώσ' μου τα 10-50 άρικα. Και όμως, αν ταλαιπωρηθείς εσύ ο Α, ο Β, μετά δεν κάνεις. Αυτό είναι. Έτσι, και μετά, ναι, λες, μήπως είναι καλύτερα και χωρίς χρήματα. Μπράβο. Να σε βάλουν σε αυτή την ιστορία. Σε βάλουν σε αυτή την ιστορία. Λοιπόν, συνεχίζει λοιπόν το ερώτημα. Προς συνέχεια του προηγούμενου ερωτήματος, θα ήθελα να, αν γίνεται, μιας και έχετε μαζευτεί πολλοί οικονομολόγοι, να εξηγήσετε στους ακροατές, όπου λαλούν πολλοί οικονομολόγοι, ξέρετε τι συμβαίνει, πώς καταραίει μια οικονομία. Πώς γίνεται η υποτιμητική κερδοσκοπία που αναφέρατε, ειδικά μέσω γυμνών ανοιχτών πωλήσεων. Το shorting. Ναι. Διότι από τότε που το έψαξα λιγάκι και είδα το τι συμβαίνει στα χρηματιστήρια, έχω μείνει άναυδος με το μέγεθος απάτης και της χειραγώγησης. Πιστεύω ότι οι ακροατές σας θα ωφελούνταν πολύ εάν τους εξηγούσατε πώς λειτουργεί το όλο σύστημα, ώστε να έχουν ολοκληρωμένη εικόνα. Άλλωστε, ο ενημερωμένος πολίτης είναι υπεύθυνος πολίτης. Ο λόγος σε σένα. Ναι. Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε το short. Τι είναι το shorting? Το short selling. Το short selling είναι όταν πουλάω μία αξία, είτε είναι μετοχή είτε είναι οτιδήποτε άλλο, έτσι, πουλάω μία αξία, ας μιλήσουμε για τις μετοχές, μπορεί να πει ο κόσμος το καταλάβει πιο εύκολα, πουλάω μία αξία που δεν κατέχω, πριν όμως την πουλήσω έχω πάει, έτσι λέει ο νόμος τουλάχιστον, έτσι, έχω πάει και την έχω δανειστεί από το χρηματιστή μου, για παράδειγμα, του λέω, ξέρεις, θέλω να πουλήσω 100 μετοχές, για παράδειγμα, της τάδε εταιρείας. Ωραία, τις έχει ο χρηματιστής σου, τις δανείζεσαι και τις πουλάς. Βγαίνεις στην αγορά και τις πουλάς. Γιατί τις πουλάς? Έχεις την προσδοκία ότι θα τις βρεις σε χαμηλότερη τιμή, έτσι, θα τις αγοράσεις μέσα στην προθεσμία που ορίζει ο νόμος. Θα επιστρέψεις τα άλλα. Και θα τις επιστρέψεις πίσω και θα βγάλεις ένα κέρδος από τη διαφορά της τιμής. Δηλαδή, αν τις πουλήσεις στα 25 ευρώ, η μετοχή πέσει στα 10 ευρώ, εσύ θα έχεις κερδίσει τη διαφορά των 15 ευρώ. Αυτό είναι το short selling. Το naked short selling που λέει ο φίλος μας, ο ακροατής μας εδώ, κανονικά έχει απαγορευτεί, τουλάχιστον στην Αμερική. Η Αμερική πρωτοστάτησε σε αυτό από το 2007, νομίζω, από το 2008. Αν θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι την ημερομηνία ακριβώς, απαγορεύτηκε. Το naked short selling τι είναι? Ήταν ακόμα πιο επιθετικό. Εκείνο ήταν ο ορισμός της υποτιμητικής κερδοσκοπίας. Δεν έχω την αξία, δεν την κατέχω στα χέρια μου. Ούτε καν τα λεφτά, πάει και λίγο παρακάτω. Πρόσεξε να δεις, πάει και λίγο παρακάτω. Δεν έχω την αξία, δεν έχω τα λεφτά, δεν μπαίνω στον κόπο να τη δανειστώ. Δεν με ενδιαφέρει να πάω να τη δανειστώ, δεν με ενδιαφέρει αν υπάρχει, αν δεν υπάρχει. Και εκεί, τι γινόταν το εξής τραγικό. Αν για παράδειγμα, πώς έχει σημασία αυτό να το εξηγήσουμε. Αν για παράδειγμα, έστω ότι μια επιχείρηση έχει 1.000.000 μετοχές. Και πάω εγώ να εφαρμόσω naked short selling, μπορεί να βρεθεί να έχω σορτάρει 10 εκατομμύρια μετοχές. Μα πώς, ρε φίλε, αφού 1.000.000 είχε. Πού τις βρήκες τα υπόλοιπα 9 εκατομμύρια? Δηλαδή δεν μπαίνεις καν στον κόπο να δανειστείς. Οπότε τι σημαίνει αυτό? Κατευθύνεις τις τιμές, γιατί αν η επιχείρηση έχει 1.000.000 μετοχές και σε πας και πουλήσεις όγκο 10 εκατομμύριων, θα βυθίσεις τη μετοχή, έτσι. Σαφώς. Άρα εκεί κατευθύνεις τις τιμές. Αυτό λοιπόν απαγορεύτηκε, αυτή η πρακτική, έτσι, το naked short selling απαγορεύτηκε σε πολλές χώρες του κόσμου, πρωτοστάτησε η Αμερική, δεν υπάρχει. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν γίνεται. Γίνεται
αλλά με άλλες μορφές. Γίνεται, αλλά απλά με τι γίνεται. Επεμβαίνει η εκάστοτε επιτροπή κεφαλαγοράς όταν το διαπιστώνει, βάζει εξοντωτικά πρόστιμα και καλά κάνει, ώστε να μην γίνεται. Έχω δει και κάποια πρόστιμα στην Ελλάδα, ας πούμε, τη τάξη των 10.000 ευρώ, των 20.000 ευρώ. Τόσο εξοντωτικά. Έξω είναι εξοντωτικά. Εγώ σου λέω ότι έχω δει στην Ελλάδα. Λέω και εγώ το τόσο εξοντωτικά. Ναι, δεν είναι τόσο εξοντωτικά. Έχω δει κάποια πρόστιμα τέτοια. Κανονικά απαγορεύεται. Απαγορεύεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται, είναι ο ορισμός πλέον της υποτίμησης. Μετά τη μεγάλη κατάρρευση της Lehman Brothers, το 2008. Μετά το 2008, 2007-2008. Απαγορεύτηκε αυτό, γιατί και έπρεπε να απαγορευτεί, αν θες. Βέβαια, όχι ότι δεν γίνεται έτσι, και υπάρχουν άλλοι τρόποι μέσω. Τέλος πάντων, δεν χρειάζεται να μπούμε σε αυτά τα πράγματα. Πιο σύνθετο, το οποίο μπορεί κάποιος που θέλει να το κάνει, αλλά σε ένα κράτος, ας πούμε, κυρίαρχο και ευνοούμενο, που λειτουργούν οι νόμοι, έτσι, η Επιτροπή Κεφαλαγοράς πρέπει να επέμβει και να βάλει πραγματικά εξοντωτικά πρόστιμα. Και γίνεται στις αναπτυγμένες αγορές αυτό. Σωστό. Όπου τους παίρνουν χαμπάρι και μπαίνουν και φυλακοί. Και πολύ καλά κάνουν. Αλλού υπάρχουν οι νόμοι, απλά δεν τηρούνται. Ναι, βέβαια, υπάρχει και ένα θέμα. Ή μπαίνουν πολύ μικρά πρόστιμα που πάλι είναι σαν να λες στον άλλο να ξέρεις, έβγαλες ένα εκατομμύριο ευρώ από τη συναλλαγή σου. Σου βάλα 10.000 πρόστιμο, 10.000 ευρώ πρόστιμο, ενώ εσύ έχεις κερδίσει ένα εκατομμύριο ευρώ από τη συναλλαγή. Είναι σαν να του λες, συνέχισε να κάνεις αυτό που κάνεις. Βεβαίως, ναι. Έτσι, συνέχισε. Ναι, το πολύ πολύ. Απλά η Επιτροπή Κεφαλαγοράς μοιράζεται ποσοστό, ένα μερίδιο κερδών. Από τα κέρδη. Εντάξει, εγώ δεν θα πω ποτέ μοιράζεται, αλλά θέλω να πω ότι πρέπει. Στην πραγματικότητα αυτό γίνεται όμως. Πρέπει να είναι η Επιτροπή Κεφαλαγοράς από πάνω και να είναι τα πρόστιμα. Το θέμα είναι όμως πόσο εύκολο είναι να το εντοπίσεις στις σημερινές συνθήκες, όπου μπορεί να κρυφτεί με χιλιάδες τρόπους. Κοίταξε, μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Μόνο αν είναι κατά σύστημα. Αν το κάνεις μία σε μία συγκεκριμένη αγορά. Ναι. Και μετά το παίξεις σε άλλος με. Αφού αφήσεις λίγο χρονικό διάστημα, είναι λίγο δύσκολο. Ελέγχονται οι αγορές. Ελέγχονται, Δημήτρη. Ελέγχονται. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει, θα το βρει. Και οι άνθρωποι που είναι από πάνω και στην Επιτροπή Κεφαλαγοράς και παντού, όχι μόνο και στη δική μας, και στο εξωτερικό, σε άλλα κράτη, έχουν γνώσεις. Δεν είναι τίποτα. Καρεκλοκένταυροι, ξέρεις, στο δημόσιο που έχουν πιάσει μια θεσούλα και δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Αυτό το θέμα διάβασα, είναι να υπάρχει η πρόθεση. Έτσι, η υποδομή, η πρόθεση και να υπάρχει και η πολιτική στήριξη. Από σωστό, πίσω. Σωστό. Για να κάνουν αυτοί οι άνθρωποι τη δουλειά τους σωστά. Έτσι. Mm-hmm. Σωστά. Λοιπόν, θέλω σχόλιο πάνω στο ότι η παραγωγή έχει πάει ασία. Με την ποσοτική χαλάρωση ο φορολογούμενος δεν χρειάζεται πλέον. Δεν είναι αλήθεια ότι όλη η Ευρώπη και η Βόρεια Αμερική, όχι μόνο η Ελλάδα, μελλοντικά θα ζει χωρίς όλα τα προνόμια του παρελθόντος και πρέπει να υπάρξει μια φτωχοποίηση πλειοψηφίας του πληθυσμού της. Ναι, όχι όλη η παραγωγή, αλλά ένα πολύ μεγάλο μέρος της βιομηχανικής παραγωγής είναι όντως στην Ασία. Η ποσοτική χαλάρωση στην πραγματικότητα είναι η δημιουργία ενός νέου χρήματος με ηλεκτρονικό τρόπο προς όφελος των τραπεζών. Προς όφελος των τραπεζών, Δημήτρη, όπως ακριβώς είπες, νέου χρήματος προς όφελος των τραπεζιτών, των funds και των χρηματιστών και χρεών για τον κόσμο. Βεβαίως, έτσι, αυτό έχει δύο όψεις. Το ένα είναι το νέο χρήμα που δημιουργείται και μπαίνει στις τσέπες των τραπεζιτών και των χρηματιστών, και η άλλη όψη του νομίσματος είναι αυτό το χρήμα δημιουργεί χρέος. Σωστό. Έτσι, δημιουργεί χρέος το οποίο θα το πληρώσουν οι πολίτες. Στην Αμερική γίνεται πώς με τη μεταβολή, γιατί υπάρχει μια θεωρία ότι κόβει χρήμα το μηχανάκι και δεν τρέχει τίποτα. Δεν είναι έτσι. Υπάρχει από την εποχή του Peel, που έγινε η πρώτη πράξη η Κεντρική Τράπεζα που επιτρέπει στην τράπεζα να τυπώνει, να δημιουργεί χρήμα. Να τυπώνει, τότε δεν υπήρχε τρόπος να ηλεκτρονικά δημιουργεί χρήμα. Λοιπόν, να τυπώνει χρήμα το οποίο καλυπτόταν με ομόλογα του κράτους, της κυβέρνησης. Ομόλογα, να πούμε, σημαίνει χρέος. Έτσι, έτσι, μπράβο. Αυτό και ακολουθεί το αμερικανικό κράτος σήμερα. Όταν θέλει να ρίξει περισσότερο χρήμα μέσα, επειδή δεν έχει το εκδοτικό δικαίωμα το κράτος. Το έχει η Fed που είναι ιδιωτική. Ακριβώς. Τι γίνεται, για να αποκτήσει αξία αυτό το χρήμα, το κράτος χρεώνεται. Το μετατρέπει το κράτος σε χρέος. Χρέος. Α, μπράβο, έτσι πρέπει να το πούμε για να το καταλάβει ο κόσμος. Γιατί και αυτό που λέω και εγώ στα σεμινάρια, και το είχα πει από την πρώτη στιγμή στους μαθητές μας εδώ πέρα, ότι είναι, όταν θα ακούτε ομόλογο, ίσον χρέος. Δηλαδή έτσι. Πρέπει να κάνεις κατευθείαν την ταύτιση. Και είναι λογικό για η φτωχοποίηση από τη στιγμή, βέβαια, που το χρέος σημαίνει απορροφά. Εισόδημα από την οικονομία. Α, μπράβο.
δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Εξού και το γεγονός ότι έγινε η μεγάλη επανάσταση ενάντια στα χρέη ήδη από το 19ο αιώνα. Αν δεν γινόταν αυτή η επανάσταση ενάντια στα χρέη, δεν θα υπήρχε βιομηχανική επανάσταση. Η βιομηχανική επανάσταση έγινε όταν μπόρεσε ο βιομήχανος της εποχής να έχει συσσόρευση, γιατί τον απάλλαξαν από τη φορολογία, την τρομακτική φορολογία που θα έπρεπε να υποστηρίζει το λεγόμενο εθνικό χρέος της Βρετανίας, έτσι, της εποχής εκείνης, όπως και τους τραπεζίτες, οι οποίοι, το γουλήφι κατά βάση, του πουλούσαν τα δάνεια. Γι' αυτό έγινε η βιομηχανία. Έγινε τότε, και γι' αυτό η βιομηχανική αστική τάξη έκανε ολόκληρο κίνημα ενάντια υπέρ της διαγραφής των χρεών. Η βιομηχανική αστική τάξη ανέδειξε το αίτημα. Διαγράψτε χρέη. Ναι. Για να μπορέσει να υπάρχει παραγωγή. Να μπορεί να υπάρχει παραγωγή και να υπάρχει και κατανάλωση. Έτσι. Να υπάρχει εισόδημα και να υπάρχει κατανάλωση. Δηλαδή αυτό είναι το πιο βασικό από όλα. Μια είδηση επιπλέον, πράσινο φως από το ΚΙΣΟΠ, ΚΙΣΥΠ, είναι το Κυβερνητικό Υπουργικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, για τη συμμετοχή της Ελλάδας στην Ασιατική Επενδυτική Τράπεζα Υποδομών. Ωραία. Πρόδευμα. Πρόδευμα, ναι. Σύμφωνα με άθρο της Αυγής που μας φέρνει ο φίλος ο Θέμης, μας το στέλνει την είδηση, είναι για να μπορούν, λέει, οι ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες να υποφελούνται από συμβάσεις κτλ. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, να το πούμε διαφορετικά, οι τράπεζες αυτές είναι πολύ συγκεκριμένες τράπεζες. Έχουν δημιουργηθεί στη δεκαετία του 90, οι αρχές της δεκαετίας του 90, τέλη της δεκαετίας του 80, όπως και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα, Επενδυτική Τράπεζα, που φτιάχτηκε ειδικά στη Γαλλία με έδρα το Παρίσι και είχε στόχο τις ανατολικές χώρες, το πρώην υπαρτό σοσιαλισμού, και που συμμετείχε και η Ελλάδα τότε, κυβέρνηση Μητσοτάκη, και έστειλε το Γεώργιον Σταθάκη ως εκπρόσωπο της Ελλάδας. Τότε ο Γεώργιος Σταθάκης ανήκε στο ΚΚΕ, για να καταλάβουμε πώς ήταν οι υπόγειες διαδρομές, που σήμερα υπουργός, και βεβαίως έχει υπογράψει και σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα στην πρώτη φορά. Τι πας και θυμάσαι όμως, ρε. Όχι, λέω, οι διαδρομές με όλα τα κόμματα. Θέλω να πω, επειδή ήμουν και εγώ τότε εκεί και λέω. Θυμάσαι κάνεις τους συσχετισμούς τώρα. Ναι, όχι, ο καθένας σας βγάλει τα συμπεράσματά του. Λέω πώς γίνονται. Αυτές οι ιστορίες είναι επικίνδυνες. Γιατί τι γίνεται. Όλος ο στόχος είναι πώς θα φέρουν ορισμένα λαμόγια μέσα να ξεκλειρίσουν μια οικονομία που καταραίει. Αυτό κάνανε στην Ανατολική Ευρώπη. Κατέρεαν αυτές οι χώρες μετά τον υπαρτό σοσιαλισμό, πώς μπαίνει η μαφία μέσα να κάνει την ιστορία, τη δουλειά. Γιατί έτσι δημιουργείται πρωτογενή συσσόρευση και μετά έρχεται ο επενδυτής ο σοβαρός ή ο σοβαρός με επιφάνεια, που δεν θέλει να μπλέκει, δεν θέλει να φαίνεται ότι τέλος πάντων έχει ανοιχτά σχέση με μαφίες και ιστορίες. Έχει βάλει το μαφιόζο να κάνει τις δουλειές. Οι Έλληνες μαφιόζοι κάνουν τις δουλειές στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία αλλού. Και μετά ήρθαν οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαίοι και σε σαν το παιχνίδι νομότυπα, να το πούμε έτσι. Βεβαίως, αυτό που θα καταλήξει να είναι, θυμηθείτε το, θα είναι να έρθει η Ασιατική Επενδυτική Τράπεζα Υποδομών στην Ελλάδα. Συνήθως τι γίνεται, αυτές έχουν ειδικές ρήτρες για προστασία των ξένων επενδυτών. Ποια είναι η ειδική ρήτρα, η περίφημη ρήτρα διαιτησίας. Δηλαδή, ο ξένος επενδυτής που έρχεται σε μια χώρα κάτω από τη δική του ομπρέλα δεν είναι. Έχει καθεστώς ετεροδικίας. Δεν έχει, δηλαδή, δεν υπόκειται στο εθνικό δίκαιο. Αν υπάρξει οποιαδήποτε, να το πούμε έτσι, διελκυστίδα με την κυβέρνηση, τότε ιδρύεται ειδική διαιτησία, η οποία είναι εκπρόσωπος του κράτους, στο οποίο έχει επενδύσει ο ξένος επενδυτής, εκπρόσωπος του επενδυτή, και κάποιος που μεσολαβεί. Συνήθως είναι η Παγκόσμια Τράπεζα. Στέλεχος Παγκόσμιας Τράπεζας. Και με αυτόν τον τρόπο οι μεγάλες πολυεθνικές, οι ξένοι επενδυτές, να το πούμε έτσι, μπορούν και παίρνουν αποφάσεις υπέρ τους με αποζημιώσεις απίστευτες, που ειδικά για μια καταραίουσα ή φτωχή χώρα είναι καταστροφική. Εξού και το ότι υπάρχει ένα μεγάλο κίνημα στο εξωτερικό και από χώρες αλλά και από ειδικούς να καταργηθούν αυτού του τύπου οι διαιτησίες. Γιατί είναι άδικο για μια χώρα η οποία πάσχει, δεν έχει πόρους, είναι χαμηλό το επίπεδο επενδύσεων, επειδή ανακαλεί την ιδιωτικοποίηση, γιατί αυτές οι επενδύσεις που γίνονται είναι αυτού του τύπου, οι ειδικές οικονομικές ζώνες, πάνε και φτιάχνουν, είτε εκμεταλλεύονται δια της αρπαχτής δημόσια περιουσία. Υποδομές, υποδομές, ναι. Γι' αυτό και λέει Επενδυτική Τράπεζα υποδομών. Υποδομών. Δεν κάνουμε επενδύσεις γενικά. Γενικά τις υποδομές. Αλλά μπορεί να υπάρξει μια κυβέρνηση όπως η τελευταία στην Ινδία,
η τρέχουσα στην Ινδία, η οποία θεωρείται λαϊκίστικη, γιατί όχι γιατί ο Πρωθυπουργός που έχει αναδειχτεί είναι κανένας επαναστάτης ή οτιδήποτε, ή πως αμέμπ του πολιτικής ηθικής, όχι. Αλλά έκανε κάτι αυτονόητο. Λέει, συγγνώμη, εγώ δεν θέλω την Ινδία να είναι 4-5 ταχυτήτων οικονομία. Μια οικονομία πολύ γρήγορη ταχύτητα, αυτή που συνδέεται άμεσα με τι πολυεθνικέ κτλ. Μια άλλη ντεμή σεζόν, η πιο από κάτω και τελευταία η πλέμπα. Μιλάμε για τεράστια φτώχεια. Και προσπαθεί να ισορροπήσει κάπω τα πράγματα. Και το έχουν επιτεθεί θεοί και δαίμονε. Λοιπόν, αν βρεθεί μια τέτοια κυβέρνηση και εθνικοποιήσει τι υποδομέ, συγγνώμη ρε παιδιά, το νερό το θέλουμε. Νερό, νεράκι, δεν θα λέει ο Κοσμάκη. Όπως το λέει στην Ινδία, ή το έλεγε, γίνονται προσπάθειες εθνικοποίησης του νερού εκεί. Τότε η πολυεθνική που έχει πάρει το νερό να μπορεί να πάει σε διαιτησία δικής της επιλογής, στην ουσία, γιατί άμα είναι της Παγκόσμιας Τράπεζας, δικό της παιδί, ή της Ασιατικής Τράπεζας, ή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας, και να επιβάλλει πρόστιμα δυσβάσταχτα. Οπότε είτε αποτρέπεται η εθνικοποίηση, ή είτε αναγκάζεσαι να δανειστείς για να πληρώσεις και να δημιουργήσεις μη βιώσιμα χρέη. Έτσι, μπράβο. Και μετά σε κλείνουν, σε δένουν με ζουλομαρδία ο χρέος και καθαρίζεις. Μνημόνιο και καθαρίζεις. Α, γι' αυτό εννοώ. Αυτό το ρόλο παίζουν αυτές οι τράπεζες, οι περιφερειακού τύπου, να το πούμε έτσι. Ο στόχος είναι να διευκολύνουν τις επενδύσεις. Για πότε δημιουργήθηκαν όλα αυτά? Δημιουργήθηκαν μετά την κατάρρευση του γύρου συνομιλιών στην Τόχα για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Τότε για την κατάρρευση πρόκειται. Οι μεγάλες οικονομίες ισχυρές, με πρώτη κυρία τις ΗΠΑ, θέλανε να μεταξελίξουν τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου σε μια υπερεθνική μορφή οργάνωσης που θα εποπτεύει και θα συνομεύει το διεθνές εμπόριο προς όφελος των ισχυρών οικονομιών. Αυτό βέβαια δεν γούσταρε στις υπόλοιπες χώρες, οι οποίες είχαν εισπράξει την απελευθέρωση των αγορών σαν μια μεγάλη καταστροφή για τις οικονομίες τους, ακόμη και για τις αγροτικές, με αποτέλεσμα να αποχωρήσουν μαζικά. Αποχωρήσαν τα 2/3 των χωρών από τις συνομιλίες. Όταν κατέρευσε λοιπόν, κατέρευσαν οι συνομιλίες και δεν μπόρεσαν να περάσει αυτό, ακολουθούν την εξής τακτική. Φτιάχνουν, ενισχύουν αυτές τις περιφερειακές τράπεζες επενδύσεων και κλείνουν τις συμφωνίες, τις λεγόμενες εμπορικές ή επενδυτικές συμφωνίες τύπου TTIP ή του Νότιου Ειρηνικού. Μπράβο, ναι. Συμφωνίες, που στην πραγματικότητα κλειδώνουν το εμπόριο εκεί και έτσι δεν υπάρχει αυτή η ελευθερία κίνησης ή η ελευθερία συναλλαγών που έπρεπε να έχουν και οφείλουν να έχουν τα κράτη. Προσπαθώ να το πετύχουμε με αυτόν τον τρόπο τώρα. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτή είναι η ιστορία, η εξέλιξη τώρα του πράγματος. Λοιπόν, η JP Morgan μας λένε εδώ ότι να αγοράσει χρυσό, κάνουν προτάσεις να αγοραστεί χρυσό σε περίπτωση ύφεσης της ΗΠΑ, οι μετοχές θα πέσουν πάνω από 30%. Προτείνει η JP Morgan. Αλλά βέβαια, κοίταξε να σας κάτι. Εγώ πιστεύω ότι με το χρυσό, με τον τρόπο που κάνουν τώρα, γιατί σορτάρουν χοντρά και το χρυσό, από ό,τι βλέπω. Ναι, πες. Τι θες να σου πω κι εγώ. Αποτρέπουν το χρυσό από το να είναι καταφύγιο κεφάλαια. Έτσι δεν είναι? Το πιάσεις πολύ σωστά. Όχι, έτσι, δεν αποτρέπουν στην πραγματικότητα. Γιατί αν δεις, γίνονται μεγάλες κινήσεις στο χρυσό από κράτη. Βεβαίως. Τα κράτη, εντάξει, από τα αποθεματικά. Πρόσεξε όμως να δεις τι γίνεται. Αλλά δεν ανεβαίνει η τιμή όμως, όπως θα περιμένει. Αν μπράβο, ξέρεις τι γίνεται εκεί πέρα. Μπαίνουν τα αυτόματα συστήματα συναλλαγών που υπάρχουν και αμέσως σορτάρουν την τιμή, δεν θέλουν να την αφήσουν να ξεφύγει και θέλουν τον κόσμο να τον αποθαρρύνουν από το να πάει να τοποθετηθεί. Και έχουν το λόγο τους που την κρατάνε εκεί. Αυτό λέω, γιατί δεν μπορεί να βλέπεις για μια Γερμανία που είναι δεύτερη στον κόσμο σε αποθεματικά χρυσού, έχει γίνει χαμός. Ο Καναδάς πούλησε τα αποθεματικά του χρυσού. Και ξέρεις, πρέπει να ξέρεις, 70% του τζίρου γίνεται από αυτοματοποιημένα συστήματα. Δεν επεμβαίνει το χέρι. Ξέρω, αυτό, πλέον, αυτό το ξέρω. Δεν επεμβαίνει το ξέρω, χέρι. Το ξέρω. Υπάρχουν αυτόματα οι εντολές και παρεμβαίνουν μέσα στο σύστημα. Οπότε να το κρατήσουν εκεί, έχουν το λόγο τους. Και ο ένας λόγος από αυτούς που πολύ σωστά τον έπιασες είναι αυτός ακριβώς. Να αποτρέψουν τον κόσμο να πάει προς τα εκεί. Για πού άλλο θα πάει, άμα δεν πάει στο χρυσό, τι άλλο θα κάνει? Πολύτιμα μέταλλα.
Εάν δεν μπορεί να πάει σε δίδυση, αναγκαστικά θα ξαναγυρίσει στην χρηματαγορά. Σε ομόλογα και με το κέσο. Εκεί θα γίνει κούραμα. Ναι. Είναι πολύ απλό. Είναι πάρα πολύ απλό. Δηλαδή, μετά δεν έχει εναλλακτικέ λύσει. Σκέψου ένα που έχει ένα διαθέσιμο εισόδημα. Καλά, στην Ελλάδα δεν υπάρχει, αλλά εν πάση περιπτώσει του φάγαμε όλου. Αν θα πάει στα ομόλογα, κουρεύτηκε. Αν πάει στι μετοχέ, έχασε. Αν πάει στι τράπεζε, από καταθέτη τον έχουν κάνει. Πρέπει να είναι superstar επενδυτή και οικονομολόγο να πάρει τον ισολογισμό της εκάστοτε τράπεζας και να μπορεί να εκτιμήσει αν η τράπεζα του θα κλείσει. Αν η τράπεζα του θα κλείσει, δεν θα κλείσει. Πες το ότι το εκτιμά. Και τι έχει να κάνει? Τίποτα. Δεν μπορεί να κάνει. Τι να το κάνει. Στο στρώμα από κάτω, γιατί αυτή είναι η διαφορά. Αυτή είναι η διαφορά. Έτσι δεν είναι. Βλέπεις πως τον έχουν εγκλωβίσει από παντού. Είναι αυτό το πράγμα, είναι τρομερό δηλαδή. Δεν έχει ξανασυμβεί πάντως. Από τότε που έχει τώρα, γιατί... το σύγχρονο τραπεζικό σύστημα από τότε εμφανίστηκε από τον 15ο-16ο αιώνα. Δεν έχει ξανασυμβεί. Μα γι' αυτό λέμε ότι όλα τα σημάδια πλέον είναι καθόμενα και τα διάβαζα με αφορμή την εκπομπή. Επειδή καθόμενα και κοίταγα λίγο, όχι ότι. Εντάξει, είναι η δουλειά μου. Απλά και καθόμενα και κοίταζα τα σημάδια πλέον. Οι δείχτες που σου ανέφερα προηγουμένως, έτσι. Οι δείχτες της ναυτιλίας, ο Baltic, ο Harpex. Όλοι αυτοί δείχνουν την καταιγίδα που έρχεται ή που θα έρθει ή που θα έρθει άμεσα. Εάν δεις τους πύργους πετρελαίων. Ξέρεις πόσοι πύργοι πετρελαίων έχουν κλείσει στο Τέξας? Είχε 1.600 πύργους που δουλεύανε και έχουν κλείσει η μισή. Έχουν κλείσει 800 πύργοι. Αυτό, ξέρεις, αυτό σημαίνει τεράστια προβλήματα για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν εκεί. Την ώρα όμως πέφτει. Η πρόβλεψη είναι για κάτω από 20%. Πώς εξηγείται αυτό? Πάλι με τον ίδιο τρόπο στο χρυσό. Μπράβο. Ναι. Λοιπόν, τι γίνεται λοιπόν? Όταν κλείνουν αυτοί, όταν έχουν κλείσει έχουν κλείσει η μισή πύργη από εκεί πέρα, έχουν μείνει περίπου 800, μέσα σε ένα χρόνο έχουν γίνει όλα αυτά, έτσι. Φυσό. Όταν έχει πέσει η τιμή του πετρελαίου πάνω, ας πούμε, από 50-60 δολάρια το βαρέλι που είχε πέσει, αυτό έχει γίνει μια φορά. Και έγινε το 2008, λίγο πριν τη ξεσπάσει η κρίση. Όλα αυτά είναι σημάδια για κάτι πολύ μεγάλο και κάτι πολύ άσχημο που θα έρθει. Έτσι. Γιατί όταν βλέπεις ότι στο Τέξας, ας πούμε, για παράδειγμα, που ουσιαστικά ζει από αυτό το πράγμα, αρχίζουν και έχουν οι επιχειρήσεις πρόβλημα. Οι επιχειρήσεις αυτές ήταν υπερδανεισμένες και μοχλευμένες και είχαν βάλει τα λεφτά που κέρδιζαν από τα πετρέλαια σε άλλες εταιρείες παροχής ενέργειας. Άρα έχουν και εκεί πρόβλημα. Είχαν εκδώσει ομόλογα. Άρα υπάρχει αθέτηση πληρωμών. Τα ομόλογα αυτά τα είχαν στηρίξει, είχε στηρίξει από πίσω ένα τραπεζικό σύστημα. Αν θυμάμαι καλά, περίπου 30 δις δολάρια. Άρα ξεκινάει το τραπεζικό σύστημα και έχει πρόβλημα. Έτσι. Διάβαζα μια έκθεση από το Ταμείο Συνταξιούχων εκεί στο Τέξας του ERS. Έχει πλέον πρόβλημα και λέει το 2057 ίσως και να μην έχουν να πληρώσουν συντάξεις. Ποιο? Το Ταμείο. Το δημόσιο, έτσι. Υπάρχουν, ας πούμε, τώρα έχουν κάνει την εξής πρόβλεψη, ότι ξέρετε κάτι, τώρα για κάθε ένα συνταξιούχο υπάρχουν 4 που εργάζονται, σε λίγα χρόνια, στα επόμενη δεκαετία, 15ετία, θα είναι 2, θα είναι για κάθε έναν, αλλά θα έχουμε πρόβλημα. Υπάρχει μέσα στον ισολογισμό αυτό που συζητείτε πολύ έντονα τον τελευταίο καιρό, το unfunded liabilities, έτσι. Mm-hmm. Το οποίο είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Αυτό είναι φοβερό. Είναι φοβερό, έτσι. Και δεν το έχει πιάσει κανένας. Μας φέρει το διπλό νόμισμα. Αυτό θα μας φέρει. Μπράβο. θα μας φέρει το διπλό νόμισμα. Ναι. Είναι φοβερό θέμα και δεν το έχουμε ακούσει, έτσι. Όχι μόνο δεν το έχουμε ακούσει, αλλά δυστυχώς από ανθρώπους που σέβομαι, ακούμε βλακίες. Και λες, γιατί ρε γάμωτο? Ξέρεις τι γίνεται. Είναι το μικρόφωνο ή η κάμερα. Έχει φοβερή γοητεία. Ναι. Τι θέλω να πω? Εγώ άμα δεν είμαι σίγουρος για κάτι, φαντάζομαι και εσύ το κάνεις. Και εγώ το κάνω, ναι. Δεν είμαι σίγουρος για κάτι, δεν το σχολιάζω, δεν μπαίνω στη διαδικασία να πω κάτι. Και πολλές φορές και με ρωτάνε, ας πούμε, άμα δεν το ξέρω, δεν είμαι σίγουρος, δεν είμαι 100%. Ναι. Καλά, όσο μπορείς να είσαι, γιατί 100% ποτέ δεν είσαι, αλλά δεν το κάνω. Όπως για παράδειγμα, άργησα πάρα πολύ να σχολιάσω το ζήτημα του geocommercial paper. Αυτό που λες, ναι, τώρα. Αυτό, ναι. Λοιπόν, άκουγα όμως σχολιασμούς από την κυρία Γιωργαντά, που εγώ είναι από τα πρόσωπα που τα σέβομαι. Ναι, το ξέρω ότι τη σέβεσαι. Λοιπόν, ναι, και να λέει βλακίες. Δηλαδή, ειλικρινά στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Τον ακούω, μας λέει εδώ ο κύριος Κατσανέβας, ας πούμε, που λέει βλακίες, μας λέει του Μερολέα. Δεν μου κάνει εντύπωση. Τον κύριο Κατσανέβα τον ξέρω, δεν τον εκτιμώ καθόλου. Άρα, το να λέει βλακίες δεν μου λέει τίποτα. Αλλά η κυρία Γιωργαντά, ας πούμε, με σοκάρε.
Και μου κάνει φοβερή εντύπωση γιατί, γιατί το κάνουν αυτό. Ή ο άλλοι, να μην πω ονόματα. Να μην πεις ονόματα, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, όχι τίποτα άλλο, να μην παρεξηγηθούμε. Όχι, δεν χρειάζεται, ναι, δεν χρειάζεται. Λοιπόν, γιατί δεν παίρνουν ένα τηλέφωνο. Δηλαδή, δεν είναι δύσκολο. Εάν πάρεις ένα τηλέφωνο κάποιο που ξέρει, στη χειρότερη των περιπτώσεων θα σου πει άστο, άστο να το μελετήσουμε λίγο, ναι, και μετά και θα μετά βρούμε. Μην βιάζεσαι. Άστο. Να βγεις, να έχεις κάτι να πεις. Και δεν μπορείς να τα ξέρεις όλα, έτσι. Δεν είναι όλα. Δηλαδή, είναι, και ξέρεις τι, αυτό που συνηθίζω και λέω, τα οικονομικά, είναι μια τεράστια επιστήμη. Είναι όπως είναι η ιατρική. Δεν μπορείς να είσαι και παθολόγος και χειρουργός και οδοντίατρος και ορθοπαιδικός και τα πάντα. Έχει ειδικότητες, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, να μην, είναι, μην πετάγεσαι και λες υπερδανισμός. Περίμενε, μισό λεπτό. Μάθε τι είναι αυτό το Eurocommercial. Μάθε πώς λειτουργεί στη χρηματοδότηση του κράτους. Τι είναι αυτό ακριβώς το πράγμα. Μην πετάγεσαι για εντυπωσιασμός, για λόγους εντυπωσιασμού. Γιατί υπονομεύεις και τον εαυτό σου. Την επόμενη φορά θα σε πάρουν με τα κουδούνια. Δηλαδή δεν είναι. Άστο λιγάκι να τραβήξει. Γι' αυτό και όταν κατάλαβα ότι εδώ δεν πρόκειται για μια συγκυριακή εκτείναξη που θα μπορούσε να δικαιολογηθεί από το αλυσβερίσι που γίνεται με το που έγινε με τα ταμιακά διαθέσιμα, αλλά είναι κάτι πολύ πιο βαθύ, έχει να κάνει δημοσιονομική, το τρομακτικό δημοσιονομικό πρόβλημα της χώρας, και αυτό σημαίνει ότι μας φέρνουν στο διπλό νόμισμα, αυτό το που το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, από εδώ πρόσεξε λιγάκι, δηλαδή πρόσεξε, και εγώ γι' αυτό ας πούμε δεν είναι εύκολο σε ορισμένα πράγματα, και πολλές φορές το έχω κάνει και με σένα, ας πούμε, σε ορισμένα πράγματα που δεν θεωρώ τον εαυτό μου ότι μπορώ εύκολα να απαντήσω σε κάτι. Στο στέλνω. Ναι, μου το στέλνεις, το ρωτάς και. Μα και εγώ το κάνω, βρε Δημήτρη. Και εγώ θα το κάνω και εγώ θα σε ρωτήσω, θα σου πω αυτό τι λες. Δεν είναι και εύκολο να. Και δεν είναι και σωστό κιόλας. Δηλαδή, δεν είναι και σωστό. Πάρε και δεύτερη μια άποψη. Μπράβο, ναι, γιατί θα βγεις και να ενημερώσεις και θα πεις. Δεν το καταλαβαίνω. Αυτό το βλέπω και σε επαμήτες, να το πούμε έτσι. Ναι. Που με στεναχωρεί ιδιαίτερα. Αυτό το δείγμα επάρκειας που δεν υπάρχει. Δηλαδή δεν είμαστε επαρκείς για να αναλύσουμε μια σημερινή κατάσταση. Θα το ξαναλέω και το λέω. Ζούμε σε μια πρωτοφανή κατάσταση. Πρωτοφανή. Βεβαίως γνωρίζοντας ιστορία σε βοηθάει να κατανοήσεις πέντε πράγματα, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι πρωτογενές το πεδίο της έρευνας. Ναι, είναι πρωτογενές. Και άρα δεν είναι απλά διάβασα πέντε βιβλία. Όχι, δεν είναι. Και τα αναμασά. Και έχει να κάνει, Δημήτρη, πολύ με τις αγορές πλέον. Βεβαίως. Και αν κάποιος δεν έχει δουλέψει στην πρώτη γραμμή, μάχημα. Αυτό έχεις δίκιο. Δεν μπορεί, Δημήτρη, δεν ξέρει, δεν μπορεί να το έχει νιώσει. Και να πω αυτό το πράγμα, είναι αυτό που σέβομαι σε σένα και ιδιαίτερα, ας πούμε, το συζητάμε. Είναι το γεγονός ότι ακριβώς έχεις αυτή την εμπειρία που εμένα μου λείπει. Ναι. Εγώ δεν ήμουν ποτέ broker, δεν ήμουν ποτέ τραπεζίτης. Γιατί αυτό λέγεται, bankers τους λένε στην Αμερική όλους αυτούς που ασχολούνται με την χρηματαγορά. Μπορεί να ξέρω, εντάξει, διαβάζοντας τα νούμερα ή όλα τα πράγματα, μπορεί να καταλαβαίνω. Όχι, καταλαβαίνω όντως τι είναι, αλλά δεν έχω αυτή την εμπειρία ώστε να μπορώ να διακρίνω τις λεπτές ενδεχομένως γραμμές που μπορούν να περνάνε μέσα από τον τρόπο που διαμορφώνουν τις συναλλαγές σε οποιοδήποτε επίπεδο, ανά πάσα στιγμή. Λοιπόν, γι' αυτό και λέω και το ξαναλέω ότι να προσέχουμε. Ναι, να χαμηλώσουμε λιγάκι την έπαρση. Γιατί βλέπω πολύ έπαρση. Σωστά. Πιο χαμηλό. Πιο χαμηλά, ναι. Πιο ταπεινή. Πιο ταπεινή, όπως το λες. Έτσι. Για να με βλέπουν εμένα να κρατάω πισινή, ας κρατάνε και ορισμένα, και με συγχωρείς, ρε Δημήτρη, θεωρώ τον εαυτό μου τον καλύτερο οικονομολόγο που έχει η χώρα. Δημήτρη, το λέω όχι με εγωισμό, αλλά να σου το πω και δεν έχω βρει κανέναν καλύτερο. Δηλαδή να το πω μεγάλο, σου λέω στις αγορές, σου βγάζω το καπέλο. Δηλαδή δεν μπορώ να κάνω την ανάλυση που κάνεις εσύ. Και το λέω, το λέω δημόσια. Αλλά σε ζητήματα οικονομικής στρατηγικής και ανάλυσης, με συγχωρείτε, δεν έχω βρει κανέναν καλύτερο. Να του πω, ρε παιδιά, να πάω να το βρω, δηλαδή να με απαλλάξει και από το βάρος. Εγώ στο είχα πει όταν. Τώρα θα φαίνεται ότι ευλογούμε τα γένια ο ένας του άλλου, αλλά. Όχι, το λέμε. Πάντα λέω, θα σου το πω γιατί το λέμε. Πάντα λέμε την αλήθεια. Γιατί. Όταν. Κάτσε να το πω αυτό, γιατί όχι, έχει σημασία, όχι, να το βγάλω και από μέσα. Επειδή έχω ακούσει ορισμένους με τι έπαρση μιλάνε, ναι, για πράγματα που μάθανε μόλις χθες.
όταν εσύ, ας πούμε, από 18 χρόνων χτυπιέσαι για αυτήν την ιστορία, φτάσεις σε ένα επίπεδο. Και εγώ 25-30 χρόνια πίσω, πέρα από την επαγγελματική εμπειρία. Ναι. Έχω και τα διαβάσματά μου και όλα αυτά τα πράγματα. Με συγχωρείς, μου τις πάει ορισμένες φορές ναι. να ακούω. Δεν το αντέχεις, ναι. Με έπαρση. Να, αυτό είναι. Κάτσε, ηρέμησε, φίλε μου. Κατέβασε λιγάκι τους τόνους. Ψάξε το λιγάκι. Ρώτα, συζήτα το. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Και δεν θα το βρεις και εύκολα διαβάζοντας μόνο ένα βιβλίο. Όταν εγώ το έχω γράψει και στη δική μου τη σελίδα στο Facebook, όταν είχα πρωτογνωρίσει το. Έχω γράψει ένα μίνι βιογραφικό εδώ, ας γνωριστούμε λίγο καλύτερα. Μπορεί να μην το έχεις διαβάσει, αλλά εγώ το έχω γράψει, υπάρχει εκεί. Μου κάνεις μεγάλη εντύπωση γιατί σε ήξερα από. Δεν γνωριζόμασταν προσωπικά, αλλά σε παρακολουθούσα. Παρακολουθούσα την πορεία σου από όταν είχα γυρίσει στην Ελλάδα και μετά. Και μου άρεσε, γιατί δεν είχα βρει άλλον οικονομολόγο. Είχα παραδεχτεί σαν οικονομολόγο πρώτα απ' όλα. Και όταν πήρα τηλέφωνο εδώ στο ΕΠΑΜ και μίλησα με τη γραμματέα σου και λέω: θέλω να μου κανονίσετε μια συνάντηση με τον κύριο Καζάκη. Όταν πρωτογνωριστήκαμε, όταν καθίσαμε σε μια καρέκλα, στη μάση, σε μια καφετέρια και μιλήσαμε δυο μας, εντυπωσιάστηκα από το εύρος των γνώσεών σου, γιατί έχω μιλήσει στην καριέρα μου με πολιτικούς και έχω αντίθετα εντυπωσιαστεί από το μέγεθος της άγνοιας που είχα. Και λέω εγώ με αυτόν τον άνθρωπο, πέρα ότι τον σέβομαι σαν οικονομολόγο γιατί τον θεωρώ, γιατί δεν στο λέω για κοπλήματα, γιατί δεν θα ήμουν δίπλα σου αν δεν το σεβόμουν. Σε σέβομαι σαν οικονομολόγο, σέβομαι τις γνώσεις σου. Είδα ότι ταιριάζουμε και ότι ο ένας μπορεί να συμπληρώσει τον άλλον. Δηλαδή πράγματα που μου λείπουν εμένα σαν οικονομολόγο, γιατί δεν έχω την δική σου ιστορική κατάρτιση, δεν γνωρίζω την ιστορία πίσω, να τη συνδέσω με τα οικονομικά όπως το έχεις κάνει εσύ. Εντάξει, γνωρίζω πέντε πράγματα, αλλά σαφώς όχι στο μέγεθος στο δικό σου, έτσι. Λέω, μπορούμε να προσφέρουμε κάτι στον κόσμο, μπορεί να αλληλοσυμπληρώσει ο ένας τον άλλον. Και ήταν ο λόγος που ήρθα και ο λόγος που εντάχθηκα. Δηλαδή, είδα έναν πολύ καλό οικονομολόγο. Δεν είδα θεωρίες, δεν είδα δηλαδή πράγματα που δεν εφαρμόζονται, που δεν γίνονται, που δεν στέκονται. Δεν έχω εντοπίσει ένα λάθος. Όχι, και λάθος να το πει. Όχι, δεν έχω εντοπίσει. Έξω από το. Όχι, δεν είναι έξω. Όταν έχεις δώσει 17.000 συνεντεύξεις, ίσως να κάνεις και ένα λάθος. Προφανώς. Ναι, εντάξει. Δεν έχω εντύπωση χοντράδες τύπου. Δεν θέλω να πω όνομα, είχες πει για τον κύριο. Θυμάσαι τέλος πάντων τι βγήκε και δήλωσε μέσα από τη Βουλή. Ανατριχιαστικά πράγματα. Δηλαδή για την άλλη, μια άλλη κυρία που ανοίξει ένα άλλο κόμμα. Πάλι δεν θέλω, δεν μου αρέσει να λέω ονόματα. Είχα να τριχιάσει με αυτά που έλεγε και λέω, με συγχωρείς, είναι οικονομολόγος αυτή. Πώς βγαίνει και τα λέει. Ανατρίχιασα, δηλαδή ήθελα να τη βάλω, κάνω κάποια μαθήματα σε κάποιους φοιτητές. Ναι. Ήθελα να τη βάλω αυτά που είπε, να τα βάλω σαν εργασία και να πω, βρείτε τα λάθη από κάτω. Όχι, το σωστό το λένε, βρείτε τα σωστά. Τίποτα το σωστό. Έχω εντυπωσιαστεί με την άγνοια. Όταν μου στείλανε από το Λονδίνο την είδηση με τις τοπικές εφημερίδες, το BBC δηλαδή, κατά κύριο λόγο την είδηση ότι ο κύριος Βαρουφάκης έγινε οικονομικός σύμβουλος του κυρίου Κόρμπιν. Δηλαδή προσωπικά τον κύριο Κόρμπιν, όσο έχω διαβάσει και ό,τι έχω βρει, δεν έχω καμία εκτίμηση, σαν πολιτικό δηλαδή και σαν ηγέτη του Εργατικού Κόμματος, οπότε δεν με εντυπωσίασε το ότι πήρε το δίκιο. Αυτό που με εντυπωσίασε είναι ότι το δέχτηκε ο έτερος σύμβουλός του, ο Πολ Μέισον. Με τον Πολ Μέισον έχω διαφορές σοβαρές. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι είναι επίπεδο Βαρουφάκη. Ναι. Δηλαδή, διαβάζοντας τα βιβλία του, έτσι, δεν ξέρω το προσωπικά τον άνθρωπο, τα βιβλία του δεν είναι επίπεδο Βαρουφάκη. Δηλαδή, πώς δέχεται ένας άνθρωπος τέτοιος που δίνει έναν ολόκληρο αγώνα debunking economics στην ουσία. Δηλαδή, ναι. Σε όλη αυτή τη λογική, δίνει μια μεγάλη συνέπεια τον αγώνα αυτό. Έχει καινοτομικές απόψεις τις οποίες μπορεί να τις συζητήσεις κάποιες. Είναι σοβαρό. Κάτι μπορεί να κατήσει, κάτι μπορεί να δεν έχει σημασία. Είναι πολύ συνεπής σε αυτό το πράγμα που κάνει. Ξέρει να το κάνει καλά. Δεν είναι της πλάκας. Και δέχεται να είναι δίπλα σε έναν ταρτούφο. Με τη μολιερική έννοια ταρτούφος. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός, πρόσφατα μάλιστα είδε και ένας φίλος, νέος φίλος του ΕΠΑΜ, καθηγητής μαθηματικών και μηχανικός ο ίδιος, και μου έλεγε. Αυτός ο άνθρωπος είναι ανίκανος ακόμη και για αυτό που έχει σπουδάσει. Διάβασα το βιβλίο του για τη θεωρία παιγνίων και είναι αστιότητες, δηλαδή τέτοιο πράγμα. Και αυτός ο κύριος, ας πούμε, είναι το φαινόμενο που μας λέει και εδώ ένας φίλος, και με την ευκαιρία κάνω το πάτη μπάσα. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, καταπληκτική σημερινή εκπομπή, εξαιρετικό το δίδυμο. Προτείνω να βγαίνετε στον αέρα τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα. Εγώ στο κάνω και πρόταση αυτό, επίσημα
Γιάννη, σε δέσμευσα. Λοιπόν, μπας και στραβωθούμε όλοι εμείς οι μαλακοπίτουρες ευρωλιγουρίδες. Θα σε επιπερίσω μετά για το αυτό. Ναι. Όχι, δεν το λέω αυτό, το λέει ο φίλος. Το λέει ο φίλος. Να ξεστραβωθούμε όλοι εμείς οι μαλακοπίτουρες ευρωλιγουρίδες. Το ξαναείπες όμως. Ναι. Διαβάζω το φίλο. Μετά που θα πάμε στο ταβέρνα και θα σε επιπερίσω. Ερώτηση. Υπάρχει πιθανότητα να έρθετε και οι δυο σας στις ΗΠΑ για εκδήλωση? Μένω στο Cambridge της Μασαχουσέτης και θα ήταν χαρά μου να την οργανώσω εδώ. Εάν στην Ελλάδα υπάρχουν πολλοί μαλακομπίτουρες, εδώ να δείτε τι γίνεται. Ιδιαίτερα στο Harvard Business School μιλάμε για πολύ σαβούρα. Ο φίλος ο Στέλιος, λοιπόν, να το πούμε ok. Α, με δεσμεύεις και για Αμερική τώρα. Ναι, καλά, δεν είπαμε ότι αύριο το πρωί σηκώμαι και φεύγουμε. Άλλη μόνο, προς Θεού. Φυσικά, μπορούμε να πάμε όμως σε αυτόν τον χρόνο και ανάλογα με το πρόγραμμα που έχει ο καθένας μας σε αυτήν την ιστορία. Ναι, φυσικά θα το δεσμεύσουμε τον Δημήτρη να έρχεται μία φορά την εβδομάδα, καλά. Καλά είναι μια φορά, μην το έχω κάνει. Εκτός και αν υπάρξει κάτι άλλο. Δεν υπάρχει και καλά. Έλα, εδώ θα σου βάλουμε χαλκά. Όχι. Λοιπόν, να την κάνουμε αυτή την κουβέντα και να κουβεντιάζουμε έτσι για τα ζητήματα της οικονομίας. Ναι, και η Παρασκευή είναι ωραία μέρα. Έτσι, καλή, το τέλος της εβδομάδας είναι καλό. Είναι καλό. Γιατί έχουμε και τις εξέλιξεις της εβδομάδας και μπορούμε να κάνουμε ένα follow-up. Και ένα το πρόγραμμα μου με βολεύει την Παρασκευή περισσότερο. Ωραία, θαυμάσια. Οπότε θα το καθιερώσουμε κάθε Δευτέρα, Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή. Να κάνουμε αυτή τη συζήτηση με την έννοια. Δεν τον έχεις βάλει εσύ αυτόν τον φίλο τώρα? Όχι, μάλιστα τον άνθρωπο δεν τον ξέρω και αυθόρμητο. Μου δίνει και το. Αυθόρμητο ήταν. Μου δίνει και το επώνυμό του, το οποίο δεν το λέω. Όχι, βέβαια. Και μακάρι να μας δοθεί η δυνατότητα να κάνουμε κουβέντα. Έχουμε και άλλα αιτήματα από τις ΗΠΑ για ένα speech tour στις ΗΠΑ, όπως λέγονται σε αυτήν την ιστορία. Μακάρι να συμπέσουν. Ναι. Μακάρι να συμπέσουν. Και εγώ θα ήθελα πολύ. Γιατί έχω πολλούς φίλους, πολλούς γνωστούς και επαγγελματικούς, να το πούμε έτσι, που με έχουν τραλάνει. Έλα, μου λέει, να στραβώσεις κανέναν κόσμο και όλα αυτά. Χρωστάω και πρέπει να το πω αυτό, να το βγάλω και από μέσα μου. Χρωστάω, μου στέλνουν μηνύματα inbox στο Facebook από όπου με βρουν οι μαθητές μου από τα βόρεια. Θέλουν να επαναλάβω τα σεμινάρια που χρωστάω. Ναι, θα τα κάνω, παιδιά. Θα το οργανώσουμε και θα τα κάνω αυτά. Λοιπόν, τα συγχαρητήριά μου για τη σημερινή σας εκπομπή. Μας λέει ο φίλος που απάντησε στα ερωτήματα. Θα ήθελα να συμπληρώσω ότι ειδικά για το χρυσό με ρωτούσαν παλιότερα εάν αγοράσω χρυσό, τι θα κάνω. Λοιπόν, σήμερα πέρα από τους αράφιδες, τον αγοράζουν και εμπορικές τράπεζες. Θεωρώ ότι τεράστια μετακίνηση ποσοτήτων χρυσού από τη Δύση στην Ανατολή, μόνο τυχαία δεν είναι. Μας λέει ο φίλος. Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι. Όχι, δεν είναι τίποτα τυχαίο. Όπως δεν είναι τυχαίο το να μεταφέρει η Γερμανία το χρυσό της, να τον έχει ζητήσει και να το μεταφέρει και να χτίζει ολόκληρα θησαυροφυλάκια. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Λέει, γεια σου Δημήτρη, μας λέει για μια συνέντευξη που έχω δώσει στον Τζόσουα Ταρκόφσκι. Μια συνέντευξη που την ανέρτησα χθες στο blog. Αλλά είναι αναρτημένο ήδη, φίλε μου Γιώργο. Ξέρω ότι είσαι στο EPAM UK. Υπάρχει σε έναν συνεργαζόμενο site με το EPAM UK που είναι αναρτημένο εκεί. Απλούστατα περιμένω να δω την επίσημη ανάρτηση του ίδιου του Τζόσουα, όπου έχουν διορθωθεί και ορισμένα λεκτικά στη συνέντευξη, για να τη βγάλω. Είναι μια μεγάλη συνέντευξη που δώσαμε στο, είναι Αμερικάνος δημοσιογράφος. Έχει μεγάλη πλάκα αυτό, να το πούμε για τους φίλους που ακούνε. Ήρθε το Μάρτιο 1η Απριλίου. 1η Απριλίου ήρθε και μου πήρε συνέντευξη το 2015. Έπαθε την πλάκα της ζωής του, γιατί αυτά που του έλεγα ότι συμβαίνουν δεν μπορούσε να τα δεχτεί, ότι η κυβέρνηση αριστεράς στην Ελλάδα πάει να κάνει αυτά τα πράγματα που κάνει. Έφτιαξε τη συνέντευξη, προσπάθησε να τη δώσει σε αμερικανικά μέσα, δεν δέχτηκε κανένα. Δεν δέχτηκε κανένα. Γιατί είναι μάλιστα και τα λεγόμενα αριστερά ή προοδευτικά μέσα του είπαν, είσαι τρελός. Αδύνατον να ισχύουν αυτά τα πράγματα. Τελικά δημοσιεύτηκε στο Truth Out. Α, στο Truth Out έχει δημοσιευτεί και μια δικιά μου. Ωραία, λοιπόν. Ναι. Το Μάιο. Νομίζω, ναι, εκεί έχει δημοσιευτεί. Το Μάιο, όπου μετά βέβαια την επιβεβαίωση ότι ακριβώς έτσι όπως τα είχα πει, έτσι ακριβώς έγιναν. Έγιναν άρπαστη μια πιθανή συνέντευξη από ξανά του υποφαινόμενου. Όπου όντως έγινε μια συνέντευξη χυμαρόδης, δηλαδή γιατί συζητήσαμε παντός επιστητού. Δηλαδή δεν μείναμε μόνο στα πράγματα της Ελλάδας, αλλά και για την παγκόσμια πολιτική κατάσταση και για την οικονομική κατάσταση. Αναφερθήκαμε σε χώρες, μέχρι και στη Βενεζουέλα πήγαμε Ρωσία, Βενεζουέλα, Κίνα, κάναμε ένα τέτοιο ιστορία.
Και υπάρχει μεγάλη ζήτηση για αυτή του τύπου τη συνέντευξη. Από ό,τι τουλάχιστον μου έχει πει ο Τζόσουα. Δεν την έχω δει. Όχι, είναι τώρα που θα σηκωθεί. Ναι, θα μπω. Γιατί ήθελε πολύ μεγάλη επεξεργασία. Όχι, δεν την είχα πάρει και από σένα, δεν την είχα λάβει. Δεν το έχεις πει. Ναι, όχι, δεν το σήκωσα τελικά. Πήγα να το σηκώσω, το ξαναπήρα πίσω, λέγοντας άσε να το, ο ίδιος ο δημοσιογράφος μου την πήρε να τη σηκώσει. Ναι, το σωστό έτσι είναι. Ναι. Και να την πάρω εγώ σωστό, μετά να την αναρτήσω. Δεν είναι σωστό, ας πούμε, έτσι θεώρησα. Γι' αυτό και φίλε Γιώργο. Κρατάω έτσι μια πισινή, αλλά ξέρω ότι έχει δημοσιευθεί σε, τουλάχιστον σε πρωτόλια μορφή σε ένα site που συνεργάζεται με το EPAM UK, αγγλικό site, που τώρα αυτή τη στιγμή να σου πω την αλήθεια δεν θυμάμαι. Ο φίλος ο Στέλιος που μας είπε προηγουμένως, σε παρακαλώ, ποια είναι η γνώμη του για το Βαρουφάκι. Ρώτησε παρακαλώ τον κύριο Καρούσο, ποια είναι η γνώμη του για το Βαρουφάκι. Μου λέει ο φίλος ότι δεν είναι, ορίστε, δες το μπροστά σου, δεν είναι στημένο. Όχι, σε πιστεύω, εντάξει. Έχω γνώμη, ναι. Αλλά θα ήθελα να την κρατήσω για τον εαυτό μου, γιατί δεν μ' αρέσει να χαρακτηρίζω άλλους ανθρώπους, συναδέλφους, αποφεύγω δηλαδή. Ωραία, εντάξει. Έχω γνώμη και άποψη, αλλά. Λοιπόν, να τελειώσουμε εδώ. Θες να ξαναπείς τις εκδηλώσεις ή όχι? Να πούμε μια τελειώνοντας εκδηλώσεις, ότι το Σάββατο, αύριο δηλαδή, στις 6 ώρα, στο Μουσείο Μαραθωνίου Δρόμου Λεωφόρος Μαραθώνος και 25 Μαρτίου στο Μαραθώνα φυσικά, είναι εμπρός για νέους μαραθώνες, ο διοργάνωσης Ιδούριος Ήπος και Τετράπολης, που είναι η εταιρεία πολιτισμού του Δήμου Μαραθώνος, είναι η πρόεδρος του Τετράπολης, Δήμητρα Λαμπάρου, Λαμπάρου μάλλον, Γεωργία Μπιτάκου, δημοσιογράφος που συνδέεται με τον, που έχει το Δούριο Ήπο, και ο Δημήτρης Καζάκης. Αυτό αύριο Σάββατο στις 5 Τρίτου, 6 ώρα. Λοιπόν, και την Κυριακή το πρωί στις 11, Κυριακή 6 Μαρτίου στις 11 το πρωί, στον κινηματογράφο 3 Αστέρια, Λεωφόρος Ηρακλείου 386 και Πολυτεχνείου στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, ο υποφαινόμενος, ο μιλών δηλαδή, ο Δημήτρης Καζάκης, θα συζητήσει με το κοινό για πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα και θα σε προτείνουμε λύσεις. Θα πολύ συζητήσουμε ωραία λύσεις. Και στις 16 του μηνός, μια και είμαστε μαζί, στο Ρέντι, στο πολιτικό κέντρο του Δήμου Ρέντι, απέναντι του Δημαρχείου του Δήμου Ρέντι, στις 16 του μηνός, στις 7 η ώρα το απόγευμα, πνευματικό κέντρο του Δήμου Ρέντι επί της Μπιχάκη 15, έναντι παλαιού Δημαρχείου Ρέντι, θα είναι ομιλητές ο Δημήτρης Καρούσος, η Ευαγγελία Χαραλάμπους και ο Δημήτρης Καζάκης. Τη διοργανώνει ο πυρήνας Κορυδαλού του ΕΠΑΜ με τη βοήθεια του πυρήνα της Νίκαιας, πάλι του ΕΠΑΜ, για τον Άγιο Ρέντι. Λοιπόν, και μια τελευταία ερώτηση στα γρήγορα και να τελειώσουμε, γιατί πέφτουνε τώρα. Ο Ρημαγδός. Δημήτρη, θέλω να ρωτήσω δύο πράγματα. Πρώτον, αν είδες την εκπομπή του κύριου Πρεντέρη με Βερέμι, Πανούση, Πάγκαλο, Κανέλη και θέμα το προσφυγικό και τον τρόπο που το χρησιμοποιεί η Τουρκία. Αν το είδες, μπορείς να σχολιάσεις απόψεις που ακούστηκαν. Δεύτερον, την Αγγλία τη συμφέρει να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης την Ελλάδα τη συμφέρει να φύγει η Αγγλία, δεδομένου του ότι έχουμε τόσους πολλούς Έλληνες μετανάστες εκεί που θα πρέπει να φύγουν και να γυρίζουν πίσω στην ανεργία? Λοιπόν, πρώτον, δεν την είδα την εκπομπή. Πρεντέρη, δεν παρακολουθώ, με συγχωρείτε, προφυλάσσω το νευρικό μου σύστημα. Ιδιαίτερα με αυτό το πάνελ. Ποιο να πάρεις, Βερέμι, Πανούση, Πάγκαλο, Κανέλη? Δεν την είδες, πάμε παρακάτω. Δεύτερο, η Αγγλία συμφέρει την Αγγλία να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίως είναι λιγάκι δύσκολο να δεις από ποια σκοπιά, ποιο συμφέρει. Συμφέρει βεβαίως την αγγλική εργατική τάξη, γιατί φεύγοντας από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα μειωθεί ο ρόλος, αντικειμενικά θα μειωθεί ο ρόλος, θα αλλάξει ο ρόλος δηλαδή του City, αν και το City τελευταία έχει αυξήσει τη δραστηριότητά του σε παραγωγά. Πολύ είναι, σωστά. Είναι η πρωτεύουσα των παραγωγών. Πολύ σωστά, ναι. Γίνεται προσπάθεια να ενωθεί το City με τη Φραγκφούρτη ακριβώς αυτή την αγορά. Εξού και η προσπάθεια να μην φύγουμε. Ξαφνικά ο Κάμερον ανακάλυψε ότι που δώσανε. Ναι. Έτσι. Αλλά για τους εργαζόμενους όμως δεν έχει, ίσα ίσα.
Και έχω πληροφόρηση από και από φίλους ότι αρχίζουν και οι επιχειρηματίες πλέον να το βλέπουν και να, με καλό μάτι. Έτσι. Μα είναι λογικό, δεν είναι. Ναι, αρχίζουν και οι επιχειρηματίες πλέον να ζητάνε. Γιατί έχουν τρομακτικά προβλήματα πλέον. Έτσι, και βλέπουν τις περιοριστικές πολιτικές που ασκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Έτσι. Λοιπόν, γιατί αν μείνει αναγκαστικά, η Βρετανία θα πρέπει να μπει και στο ευρώ ή με κάποιο τρόπο στο Δημοσιονομικό Σύμβουλο. Εάν μπει βεβαίως, κλάψτε τα χαράλαμπε, δηλαδή θα γίνει ο κακός χαμός. Τώρα, εάν φύγει από την... συμφέρει την Ελλάδα, φυσικά συμφέρει. Πρώτον, οι μετανάστες δεν θα φύγουν επειδή θα φύγει η Αγγλία, θα φύγουν οι Έλληνες μετανάστες, προς Θεού. Έτσι, δεν είναι αυτόματα αυτά τα πράγματα. Δεύτερον, γιατί συμφέρει την Ελλάδα? Γιατί αν φύγει η Αγγλία, πρώτον θα κλονιστεί ανεπανόρθωτα η Ευρωζώνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρώτα κύρια, και φυσικά κατά συνέπεια η Ευρωζώνη. Δεύτερον, ποιος θα τολμήσει να λέει μετά? Είναι χαστούκι δυνατό. Ναι, δεν μιλάμε. Χαστούκι τώρα αυτό. Ποιος θα τολμήσει να πει ξανά στην Ελλάδα ότι δεν φεύγουμε, ότι μπορούμε, θα καταστραφούμε, οτιδήποτε? Όταν μια τέτοια οικονομία σε τέτοιο μέγεθος, με τέτοια προβλήματα αντίστοιχα, μπορεί να φεύγει και να βελτιώσει τους δείχτες. Και να βελτιώσει τους δείχτες, όπως το πες. Αυτό είναι. Τότε είναι χαστούκι και πολιτικό και οικονομικό. Και αυτό θα διευκολύνει και την πολιτική μας στην Ελλάδα. Βέβαια. Δηλαδή, πείθοντας τους Έλληνες. Θα δουν επιτέλους και οι Έλληνες, οι πλέον δύσπιστοι, ότι υπάρχει διέξοδος, υπάρχει άλλη λύση, ρε παιδί μου. Δεν είναι μονόδρομος. Γιατί ξέρεις, δεν λέμε πολλά πράγματα, ρε Δημήτρη. Ένα τελευταίο, δεν σου φάω το χρόνο. Απλά. Όχι, 69 ενώσεις υπήρχαν. 69 ενώσεις που διαλυθήκανε. Σωστά. Δεν το ξέρει ο κόσμος. Όχι. Νομίζω ότι αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει πάση θυσία να την. Ναι, κατάκτηση, πρέπει να την κρατήσουμε. 69 ενώσεις γίνανε μέσα στον 20ο αιώνα και διαλύσανε. Συμμετείχε και η Ελλάδα σε πολλές από αυτές. Δυστυχώς. Έτσι. Δεν είναι η πρώτη φορά. Όχι, μα αυτό δεν το ξέρει ο κόσμος. Και δεν το ξέρει ο κόσμος. Γι' αυτό λέμε στη γυάλα. Στη γυάλα με μνήμη χρυσόψαρου. Έτσι. Στη γυάλα μας κρατάνε. Τα υπόλοιπα μην τα πεις για τη γυάλα. Όχι, όχι, εντάξει. Λοιπόν, απλά θέλω να πω ότι. Αλλά ότι μας κατουράνε, αδερφάκι μου. Το είπες όμως, δεν θα σε επιπερίσω, δεν μπορεί να κρατήσει. Λοιπόν, ναι, δεν μπορεί να δικαιολογήσω. Δηλαδή, έχει πάθει δηλαδή, το χρυσόψαρο και υπάρχει και ψοβάρι. Δηλαδή, δεν είναι θέμα. 69 ενώσεις έτσι, στις οποίες. Σωστό. Διαλύσανε. Και στη μεγαλύτερη που έχουμε πάθει μια ανάλογη, γιατί σημείο πολλοί μου λένε, μα είμαστε στην εποχή του 32 με την πτώχευση του 32. Όχι, είμαστε στην εποχή του 1880 με 93, όπου πραγματικά προσπαθούσε η χώρα να βγει από μια χρεοκοπία της Λατινικής Ένωσης, συζητούσε την έξοδό της από το 1881, τελικά έφτασε το 1893-94 να κηρύξει πτώχευση με τους χειρότερους δυνατούς όρους και τελικά την πήγαν σε πόλεμο. Ναι. Σε αυτή την κατάσταση ζούμε. Μόνο με μια διαφορά, ότι το παγκόσμιο σύστημα πλέον δεν είναι σύστημα όπως ήταν τότε. Υπήρχαν ακόμη τα εθνικά κράτη και οι εθνικές οικονομίες είχαν μια εμβέλεια πολύ μεγαλύτερη από ό,τι έχουν σήμερα. Αλλά αν φύγει η Βρετανία, τότε πώς θα σου λένε οι άλλοι, οι μεγάλοι θα μας αποκλείσουν? Μα η Βρετανία έφυγε. Έφυγε. Δεν θα έχει κανένα λόγο να σε αποκλείσει σε περίπτωση που εσύ φύγεις από την Ευρωζώνη. Δηλαδή θα σπάσει σοβαρά ένα σοβαρό επιχείρημα που χρησιμοποιεί και φοβίζει τον κόσμο. Δηλαδή. Φοβίζει τον κόσμο. Ναι. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα. Την άλλη Παρασκευή ξανά για τα ζητήματα που μας απασχολούν και φυσικά οτιδήποτε νεότερο θα υπάρξει μέχρι τότε. Ελπίζουμε να μην καταρρεύσει πάνω στο κεφάλι μας, όπως λέει ο Αστερίξ και ο Φέλιξ. Το μόνο που φοβόμαστε είναι το ουρανός που μπες πάνω μας, μπες στο κεφάλι μας. Από εκεί και πέρα, το Σάββατο 5 Τρίτου, συνάντηση μελών και φίλων του ΕΠΑΜ στην κάτω πύλη της ΔΕΘ απέναντι στη ΧΑΝΘ, ώρα 11.30 λέμε, γιατί είναι η πορεία ενάντια στην εξόρυξη του χρυσού, 5 Μάρτη 2016. Έχει μεγάλη σημασία και αυτό. Είναι η μορφή επένδυσης που ζητάει ο κ. Χατζηνικολάου. Ναι, σαν την επένδυση στα hot spot που θα βρουν δουλειά οι Έλληνες που θα φυλάνε τους και θα έρθει ανάπτυξη. Εντάξει. Ναι, Θεσσαλονίκη βεβαίως. Κάλεσμα συγκέντρωση είναι συνάντηση μελών και φίλων του ΕΠΑΜ στην κάτω πύλη της ΔΕΘ, ΔΕΘ Θεσσαλονίκη. Διεθνής ΕΚ Θεσσαλονίκης. Απέναντι από τη ΧΑΝΘ, ώρα 11.30 το πρωί, φαντάζομαι, έτσι. Λοιπόν, είναι για την κάλεσμα συγκέντρωση πορεία στην εξόρυξη χρυσού, ενάντια στην εξόρυξη χρυσού, στις 5 Μαρτίου 2016. Άντε, παιδιά, να δούμε αν μπορέσει ότι τίποτα. Γιατί οι ψαράδες στη Χαλκιδική μου λέγανε ότι ψοφάνε και τα ψάρια, δηλαδή σε αυτή την κατάσταση. Με την απόθεση ηλίος, πώς το λένε, από
από την εξόρυξη χρυσού και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι τρομακτικό θέμα. Μια και το έχουμε θέλει να το συζητήσουμε αύριο, γιατί δεν πιστεύει κάποιος και κάτοικοι ότι το πρόβλημα των κερδών της Ελντοράντο ή της κοινοπραξίας, γιατί είναι και ο Μπόμπολας μέσα, είναι ότι το ξεπούλημα δεν είναι το ξεπούλημα ότι βγάζουν λεφτά βγάζοντας μεταλλεύμα, αλλά με το πώς παίζουν σε επίπεδο ομολόγων και τίτλων χρυσού ή παραγωγών, από εκεί βγάζουν τα τρελά λεφτά, ναι. Συντηρώντας την εικόνα ότι κάνουν, βγάζουν μεταλλεύμα. Γιατί εγώ δεν πιστεύω, αλλά τα στοιχεία που έχω εγώ στα χέρια μου δεν μου λένε, την καταστροφή την κάνουν. Αλλά δεν δικαιολογεί. Δεν δικαιολογεί τα... Μπράβο, την επένδυση, την επένδυση. Αυτή. Άρα από κάπου αλλού βγαίνει το τρελό λεφτό, το τρελό χρήμα. Το οποίο βεβαίως δεν φαίνεται. Ή κάτι άλλο περιμένουν να έρθει. Ναι. Δεν το δηλώνουν. Ναι, και αυτό παίζει ρόλο. Δεν το δηλώνουν, γι' αυτό και πάνω από μια δεκαετία η συγκεκριμένη κοινοπραξία δηλώνει ζημίες. Ισολογιστικές ζημίες. Βέβαια, αν έχετε μια επιχείρηση και δηλώνατε μια δεκαετία ζημίες, ο εισαγγελέας θα είχε μπει και θα έχει κάνει καθάριση. Θα είχε μπει από το δεύτερο χρόνο, από το τρίτο. Ναι. Με αναγκαστική καθάριση κτλ. Αλλά εδώ πέρα είναι ξένοι επενδυτές που τους χρειαζόμαστε κατά τον κύριο Χατζηνικολάου. Αυτά τα ολίγα. Την άλλη Παρασκευή ελπίζουμε μαζί πάλι να δούμε τα νεότερα. Ωραία. Από εμάς, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο. Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης.